Τι είναι, αυτά, ναι. Όχι, εντάξει. Τι όχι, εντάξει. Ναι, τα ιδέσματα δεν βλέπω για αυτή. Τα ιδέσματα αύριο. Αύριο. Ο Γιώργαρος θα τα έβαλε τα φράγκα. Είναι λάτς. Είναι ο λάτς. 16 έβαλε ή 15. 15 έβαλε. Θα... Μεταφορικά τέτοια. Τα τρία έρχονται από Σιγκαπούρη, άλλα τρία ευρουλάκια για ενισχυμένες πίτες αράβικες. Να ενισχύσει και το παιδί από εκεί. Και είναι και η μέρα Πέμπτη. Που ας πούμε Τρίτη Πέμπτη κάνουμε. Μακαρόνια. Όχι, όχι. Τρίτη Πέμπτη καμιά φασολάδα εκεί σπίτι, κανένα, καμιά φακή. Δηλαδή δεν χορταίνει με τίποτα. Αλλά το βράδυ θα γίνει το δράμα λίγο. Αύριο θα έχουμε τα εδέσματα. Κότσι. Κότσι. Οπωσδήποτε αυτό που το. Κοντοσούβλη. Το αφήνει κάτω και πέφτει λιποθυμά αριστερά, δεξιά, ρε παιδί, και μένει το κόκαλο στη μέση. Θα του στείλουμε μια φωτογραφία αύριο. Εννοείται. Θα έχουμε κοντοσούβλη. Κοντοσούβλη ήταν εκπληκτικό. Το κοτόπουλο, κάνα κοκορετσάκι. Έτσι, εντάξει, εντάξει, κάναμε. Λοιπόν, Δημήτρη, εκεί στο στέκι του Κωστή στη Νεάπολη. Ξεκινή. Η Ανδρέα Παπανδρέου 113. Ετοιμάσου αύριο, μας κάνεις την παραγγελία γιατί ένα στοιχηματάκι θα εξαργυρώσουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος τον έδωσε ο Τυρίος Άγχος ένα μπουκάλι βότκα μια φορά και κοντεύει να πουλήσει το εξοχικό στη Χανιώτη. Το είδε, εντάξει, εντάξει. Αφού με πήρε και ραβάσο, μου λέει ρε Τάσο, μου λέει η μάνα του Ζάχου. Μου λέει ρε Σιέρα, εγώ μου λέει αυτό δεν τρώει σπίτι, λέει πλέον. Τι έγινε. Λέω ρε και ραβάσο, κάτι στοιχήματα έχει κερδίσει. Λέω άλλο ο φουκαρά, λέω άστα να πάνε. Έτσι λέει το παιδί. Προχθέ έμαθα ότι έκανε παραγγελία για ακορντεόν. Γιατί? Σε καμιά γωνία. Ότι έχει την ευχαρίστηση. Πού. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Γιώργο, αυτό με έβαλε. Το πω. Έχω μάρτυρα το Χρήστο. Φας διπλή με την άνθρωπο. Ξεκίνα τότε μια που είπαμε. Όχι, εντάξει. Αφού μπορούσε το χ η ομάδα σου. Ποια είναι η ομάδα μου? Στο Champions League η β' ομάδα σου. Ούτε το είδα, φίλε. Αφού ξέρεις που ήμουν, ούτε το είδα. Δεν το είδα, σοβαρά. Το είδες? Όχι, όχι, σοβαρά δεν είδα. Καλά, δεν είναι. Μιλάμε για. Μου είπαν ο φίλος μου που είναι Ολυμπιακός στο Coffee Island και ο Κώστας ότι από το 45 μέχρι το 60, αυτό μου είπε, αυτό το 15 λεπτό πρόβλημα ήταν εκπληκτικός, λέει ο Ολυμπιακός. Αυτό το 15 λεπτό, δηλαδή τους έπαιζε μονότερμα, λέει. Σε αυτό το 15 λεπτό. Βέβαια 90 λεπτά είναι. Θα μιλήσουμε και για τα πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού, τα οποία έχουν πολύ γέλιο, παιδιά. Α, είδα ένα. Το έχω ανεβάσει. Στη σελίδα. Εγώ δεν το είδα από σαν. Στο φάτσο βιβλίο. Ναι, στο εντάξει, ναι. Το έχω ανεβάσει. Δηλαδή μονότερμα που λέει. Όχι, και... το δείξω. Δεν, κοίτα, το δεν δείξω. Έχω όμως σέκιο του μάτσα. Έχει πολύ ψωμί. Δεν έχω εικόνα του μάτσου, οπότε. Τίποτα. Η Μπάγερ. Εσύ με, το είδες, δηλαδή. Έτσι. Εδώ όσο μπόρεσα και λίγο μετά. Με κατεβασμένες ταχύτητες. Δηλαδή πήρε ένα άνετο διπλό. Και αν φορτσάριζε λίγο εκεί στο 1-3, θα μπορούσε να ρίξει μια μουτζα γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός τώρα εκεί θα το πούμε το θεματάκι, πανηγυρίζουνε γιατί έχασε μόνο 2-3. Δηλαδή τόσο μικρός είναι ο Ολυμπιακούλης, είναι Ολυμπιακούλης στο Champions League. Τα ακούτε ρε γαβράκια. Όλες οι ομάδες είστε Ολυμπιακούλιδες στο Champions League. Χάσατε μέσα στο καραϊτάβλι σας από την ομαδάρα την Bayer και σήμερα τα πρωτοσέλιδα όλα νικητής. Και τι ομαδάρα είναι αυτή, και πανζουρλισμός και δεν έφευγε ο κόσμος, λέει, σε τελείριο, λέει, ενθουσιασμού. Ναι, το ίδιο είδαμε. Ρουφήξατε τρία τεμάχια γερμανικά από τους ανθρώπους που βράνε άσπρη κάλτσα με πέδιλο, που τρώνε μία φέτα καρπούζι στα έξι, φάγατε τρία μπαλάκια μέσα στο σπίτι σας και βγαίνετε και πανηγυρίζετε σήμερα. Πόσο Ολυμπιακούλιδες είστε εκεί πέρα κάτω. Πόσο. Μα πόσο. Φυσικά αυτό έχει δικαιολογία. Εντάξει, και έχει βάση. Δικαιολογία. Η δικαιολογία και η βάση είναι όταν υπάρχουν κουμπαράκιδες, αρετόπουλοι και τα διάφθα από αυτούς τους κυρίους και τους δίνουν τις νίκες αέρα πατέρα. Έτσι μαθαίνουν στον ελληνικό χώρο, στην Ευρώπη βλέπεις, υστερούν. Γι' αυτό είναι οι τελευταίοι των τελευταίων, οι Ολυμπιακούλιδες. Με κατάλαβες. Θα το αναλύσουμε εκτενέστερα. Πιστεύω, ναι. Δηλαδή, αν μας άκουγε αυτόν τον πρόλογο κάποιος Ολυμπιακός, σίγουρα θα βγει να σου απαντήσει. Πιστεύω. Τι να απαντήσει. Θα σου απαντήσει. Λέω. Δεν θα απαντήσει γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Το ξέρει και ο παδός του Ολυμπιακού ότι ισχύει αυτό. Και να σου πω και κάτι. Ο Γνήσιος ο Γάβρος. Το θυμήθηκα να πες. Που είναι Ολυμπιακός. Η φανέλα του Ολυμπιακού, η ιστορία του Ολυμπιακού, η τίτλη του Ολυμπιακού. Και δεν είναι Μαρινάκης, δεν είναι Κοσκοτάς, δεν είναι Νταϊφάς, δεν είναι Σαλιαρέλης, δεν είναι. Πώς το λέγατε τον προηγούμενο, το θείο. Νταϊφάς. Όχι, το Μαρινάκι πριν. Κόκαλης. Τον Κόκαλη, εντάξει. Και αγαπάει μόνο τον Ολυμπιακό. Θα ταχθεί με τη δική μου άποψη. Χάθηκε ο οδηγός του Μπαρμπασάβα. Κάτι πρέπει να πάθε τους. Όχι, ρε. Ναι, κάτι. Εγώ μιλούσα λίγο στο Facebook και μου είπε ότι μπορεί. Φιλή.
Τελευταία. Και μου είπε ότι μπορεί να περάσει κιόλας από εδώ. Σοβαρά, να μου το δείξεις. Εμένα δεν με κάνει. Ναι, 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 γιατί όχι. Γιατί όχι. Κοίταξε, δεν είναι παράξενο να κάνεις ένα. Είστε αδερφά σου, Ματία. Ποιο μίλησε. Ανάμεσα στο κόκκινο και το κίτρινο υπάρχει. Ποιο μίλησε. Τώρα μην μιλάμε για το παρελθόν. Α, μόνο το παρελθόν. Για το άμεσο. Για το άμεσο. Για το άμεσο. Και για το μέλλον. Για το μέλλον είναι αβέβαιο. Μια που μιλάμε για το παρόν όμω. Πάμε στο πορκίτο. Πάμε στο πορκίτο. Γιατί είπαμε και για κοντοσούβλια και για κότσι και για τέτοια, αλλά να πούμε και για το πορκίτο. Μιλάμε για κότσι, γιατί θα πάμε και στο σινεμά. Θα μιλήσουμε για σινεμά μετά για ελέφαντες. Με έχει πρίξει. Με έχει πρίξει. Καλά που το είπες, πριν διαβάσω. Με έχει πρίξει, δεν πήγες να δεις τον Τζόκερ. Δεν γουστάρω να το δω, ρε. Με τον Τζόκερ. Πάω, πες τον Τζόκερ στον προπό. Δεν γουστάρω να το δω κιόλα. Με το ζόρι να δω τον Τζόκερ. Θα το δω, θα το κατέβω. Να μην το πω. Διαδικτυακά θα το δω. Από αυτά που είναι online. Δεν θέλω να πληρώσω εισιτήριο για τον Τζόκερ. Τι έγινε με τον Τζόκερ. Κάτι έγινε εκεί. Η ταινιάρα και η ταινιάρα. Εν τω μεταξύ, η μισή τη θάβουν, η μισή την αποθέωνουν. Ναι. Έναν κριτικό που είδα κινηματογράφου στην τηλεόραση. Τα Χανιά ήταν. Ναι, ήταν κριτικό από το Αϊβαλί. Λοιπόν, λέει μια διάφορη ταινία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα του Champions League. Στα μάτια των 8-5-2 είναι. Λειψία Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 2-1 με 0-1 ημίχρονο. 2-1 έγινε. Παναγίνει ανατροπή, ναι. Και Άγιαξ Chelsea 0-0 με γκολ του Άγιαξ, το οποίο είναι μισή τάπα offside σύμφωνα με το VAR πάντα. Έτσι. Ωραία, λήξτε έτσι όπως είναι τώρα. Λήξτε όπως είναι έτσι. Έτσι. Δεν μιλάω. Λήξτε. Δεν μιλά. Λήξτε έτσι. Α, τελικό έλειξε το ένα. Τι τελικό, πώς τελικό, αφού στο 60 είναι. 65 είναι. Α, το under 19 ήταν. Με έκανε αυτό, ρε. Με έκανε ανανέωση και με πήγε. Το Άγιαξ το βλέπουμε ζωντανά. Ναι, φίλε μου, με λήξτε. Χρήστο, λήξτε λίγο. Μπορεί να τα λήξει και τα δύο τώρα. Λοιπόν. Χρήστο, και όχι στην ηχοληψία δεν είπα. Λοιπόν, για τον Τζόκερ αυτά. Λοιπόν, θα πούμε και για τον Τζόκερ αργότερα. Μια που δεν μπορούμε να το πιάσουμε στο πρακτορείο. Μπας και το δούμε στον κινηματογράφο τον Τζόκερ, λοιπόν. Σημείο, μιλάς, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Εντάξει, κάτι γίνεται. Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Μάζντα Μανατίδης. Όχι. Ξεκίνησα με πορκίτο, τι Μάζντα. Πάρε πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεάτικα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, όπως ανεβαίνετε την ανηφορίτσα εκεί για να δείτε το Μακεδονία Στράκη, στο δεξί σας χέρι πριν τα φανάρια, έτσι. Delivery 2310 520555 απ' έξω το μάθημα. Το έχεις μάθει, είναι και εύκολο. Εννοείται. Το τηλέφωνο. Λοιπόν, για delivery, για τις παραγγελίες σας 2310 520555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από την εφαρμογή μας την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν τη δυμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές αλλά και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Ο φίλος μας ο Βασίλης εκεί και το επιτελείο του με τη μοναδική μαγείρισα που έχει μέσα. Θα σας προσφέρει φρέσκα, ολόφρεσκα καλαμαράκια, special χταποδάκια, τα οποία κόβονται με το πιρουνάκι σας, σαρδελίτσα ολόφρεσκη, έτσι, στη σχαρίτσα και τηγάνι όπως γουστάρετε, γάβρο σαγανάκι και τηγανιτό. Με κασκόλ μαζί ο γάβρος. Έτσι ακριβώς, ολόφρεσκα ψάρια, κατευθείαν από τα δίχτυα στα πιάτα σας, special μεγάλες γαριδάρες, ό,τι γουστάρετε, και τα μοναδικά φανταστικά αχνιστά μυδάκια, τα οποία είναι πεντανόστιμα και είναι και η specialty του μαγαζιού και οι γυαλιστερές που θέλει. Γυαλιστερές, άντε, ακόμη πάμε. Η ψαροταβέρνα Καρεκλάς έχει ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας και βρίσκεται στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 και Αργοναυτών 1 στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΚ. Τηλεφωνήστε εγκαίρως για να προλάβετε να κρατήσετε θέση τραπεζάκι για εσάς και την παρέα σας, να απολαύσετε όλα τα προνόμια της ψαροταβέρνας Καρεκλάς στο 2310 413 230. Επαναλαμβάνω, σημειώστε το και πάρτε τώρα 2310 413 230. Συνεχίζουμε με τη Μάζντα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζντα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Αν έχεις Μάζντα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις
Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatides, το Mazda έχει το Mazda του. Παπάφη 205, η διεύθυνση της Mazda Manatides και τηλέφωνο 2310-924-931. Εδώ είναι και το πρατήριο υγρό καυσίμων αλλά και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδης ΑΚ στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα, όχι μισή φορά την εβδομάδα, Χρήστο και όση. Πας δηλαδή με το αυτοκινητάκι σου, γεμίζεις ενισχυμένο καύσιμο το ρεζερβουάρ σου και πληρώνεις την τιμή του απλού καυσίμου κάθε μέρα, μπορείς να το κάνεις αυτό. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί θα σφίξει ο καιρός σε λίγο, μακάρι να έχουμε λίγες ζεστούλες ακόμα να μην κάψουν πετρέλαιο, αλλά σημειώστε το τηλέφωνο, γιατί μέχρι την Κυριακή Δευτέρα θα τα πάμε καλά. Από εκεί και μετά λίγο θα ψιλοσφίξει, θα μπει και ο Νοέμβριος σιγά σιγά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι καλό είναι εκεί στο ψυγιάκι με ένα μαγνητάκι ή στο καρνέ μας ή στο κινητό μας να έχουμε αποδικευμένο το τηλέφωνο από τον φίλο μας τον Τεχνικίδη ΣΑΚ, γιατί έχει μοναδικό καθαρό καύσιμο και θα μείνετε ευχαριστημένοι και στην τιμή και στην ποιότητα του καυσίμου. Σημειώστε λοιπόν και κάνετε τις παραγγελίες σας για να γεμίσετε τις δεξαμενές σας σιγά σιγά. 2310-611-256. 2310-611-256. Ανδρέα Παπανδρέου, είπαμε 225, πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικίδης ΙΣΑΑΚ. Αυτά με τους υποστηρικτές. Οι επόμενοι υποστηρικτές θα διαβαστούν λίγο αργότερα, να μην σας κουράσουμε και μας ψιλοκράξετε. Πόσο γκάζ, μωρέ, ανάπηροι! Δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί κοιτάς τον Ζάχο? Όχι, όχι, όχι. Στην προηγούμενη εκπομπή πρέπει να το βάζεις αυτό. Λοιπόν, να ξε... Συν? Στην προηγούμενη εκπομπή. Θεά. Αυτές δεν είναι. Ένα λεπτό λίγο. Από τους λίγους αυτό το είδος που πάω, να ξέρεις. Στο καλλιτεχνικό εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ, γιατί μας, εύκολο είναι να σε κολλήσουν κάποια ταμπέλα, έτσι, με τα λεγόμενά μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, γιατί έχουμε λίγη ώρα μέχρι το πρώτο διαφημιστικό. Ναι, έχουμε και κάποια, έτσι, θεματάκια. Ναι. Ξεκίνησε από αυτό που θες. Βλέπω εδώ τους ορισμούς, ήταν σήμερα η μέρα των ορισμών των διαιτητών. Ναι, ναι. Το άκουσα κιόλας Πέτρο Τσαγκαράκη, Πέτρο δεν είναι, Τσαγκαράκης λέει. Το άκουσμα της λέξης Τσαγκαράκη μου έρχεται. Εκείνος ο διαιτητής δεν ξέρω αν είναι γιος του, πραγματικά. Ξέχασα να το ρωτήσω και στον Νίκο έξω, τον Παπαδόπουλο. Γιατί λέει εδώ από ό,τι βλέπω στο All About Aris, το νεοφερμένο λέει στους πίνακες Super League 1, Πέτρο Τσαγκαράκη. Δεν ξέρω αν είναι απλή συνωνυμία. Ο Τσαγκαράκης είναι ο άνθρωπος που δεν έχει δώσει ένα μας 3 πέναλτι, το ένα πιο κραυγαλαίο από το άλλο. Θυμάμαι με την Καβάλα στο Χαριλάο στο 0-0. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν ήταν εκείνος. Τσαγκαράκης ήταν και εκείνος. Οφθαλμίατρος νομίζω. Εκεί που πήγα χθες. Λοιπόν, νομίζω οφθαλμίατρος πρέπει να ήταν εκείνος. Ναι, γιατί θυμάμαι το σχολείο μου καλά, ρε. Οφθαλμίατρος και δεν είσαι ούτε από τα 3 πέναλτι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτός. Βέβαια, θα περιμένουμε να δω και βλέπω και Κομίνης λέει στο ΒΑΡ. Θεωρώ ότι η ομάδα μου είναι η πιο. Αυτή που έχει πληγεί περισσότερο από το, μέχρι στιγμής από το ΒΑΡ και από τις αποφάσεις του. Διαιτητών, έτσι λέω εγώ, έτσι δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, αυτό λέω εγώ. Περιμένουμε να δούμε τώρα στο γήπεδο τι θα γίνει. Φυσικά, ο Κομίνης είναι στο ΒΑΡ. Ο Κομίνης είναι στο ΒΑΡ. Βαρίστας, τι έχασε ρε, ποιος είναι αυτός? Αγιάξ. Ο Τσέλσις το έχασε. Ναι, ο Βέλγος πρέπει να είναι αυτός. Καλά το είπα, ο Βέλγος είναι. Μπατσουανί, πώς λέγεται. Καλά, δεν χάνεται αυτό τον γκολ. Κάτσε να το δούμε, δεν υπάρχει κανένα offside. Offside. Όταν ξεκινάει η φάση είναι offside ο Blackman. Δεν το καλύπτει κανείς. Άμα το δείτε στη γραμμή. Γράμμη, άμα βάλει γραμμή, εγώ δεν το είδα για offside. Τέλος πάντων, η Νιουσίον το έχασε. Είμαστε σε 73 λεπτό κουλούρια. Ξέρεις η γραμμή, έτσι. Η γραμμή λέει στοιχίζει για να τη βάλεις. Ναι. Επειδή μπαίνουμε συντεταγμένες, ναι. Πιο πολύ από ό,τι στοιχίζει το ΒΑΡ. 4 εκατομμύρια ευρώ λέει. Πιο πολύ στοιχίζει από ό,τι το ΒΑΡ. Συγγνώμη. Άντε, συνέχεια τα ίδια σχόλια κάνουμε. Γιατί δεν έχουμε ένα ποσό, πόσο στοίχησε, εκτός τι να πω, αν το δικό μας βάρη είναι της NASA. 13-14 εκατομμύρια στοίχησε. Στους άλλους λέω. Στην Αγγλία πόσο στοίχησε. Στην Αγγλία, στην Ιταλία πόσο στοίχησε. Στην Αγγλία πολύ παραπάνω, διότι είναι σωματωμένη και η γραμμή μέσα. Νομίζω γύρω στα 25-30 εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Να μάθουμε, ναι. Να μάθουμε, γιατί πραγματικά βλέπεις ένα αγγλικό γήπεδο, βλέπεις πώς είναι το ΒΑΡ και βλέπεις εδώ πέρα είναι κάτι
ψευδοροφές θα έλεγα. Αυτά πώς θα... Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, με ένα, μια τηλεόραση κακιάς ώρας, δεν ξέρω από το πλαίσιο πρέπει να είναι με 35 ευρώ. Και αυτό το... Το πλαίσιο είναι καλά. Δεν είπα, λέω, μια φτηνή τηλεόραση. Δεν είπα ότι δεν είναι καλά πράγματα το πλαίσιο. Κάνουμε και διαφήμιση τζάμπα. Λοιπόν. Εντάξει, πάμε. Σίγουρα θα μα δώσουν αύριο πρωί-πρωί. Λοιπόν, τουλάχιστον για να μιλώ ψέματα, στα γήπεδα που έχει παίξει ο Άρης, αυτό έχω δει. Τώρα, αν σε όλα τα άλλα είναι, ξέρω εγώ, τίποτα διαφορετικό, δεν το νομίζω. Προχειροδουλειά που στήχησε 17 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Μου έστειλε ένα μήνυμα. Γιατί οι φίλοι ακροατές είναι και ρεπόρτερ μας πλέον και ευχαριστούμε πολύ για τις ενημερώσεις. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Και εσένα σε ενημερώνω τα τακτάχρονικά διαστήματα. Βέβαια, έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι κακό. Ο φίλος ο Θόδωρος είναι ο Πορκετό από την Γερμανία. Και λέει. Ο Πορκετός. Ναι, μου έστειλε το SDNA. Το βλέπω. Πειθαρχική δίωξη στον Άρη. Ναι. Επειδή δεν πλήρωσε τους διαιτητές. Ωραία. Σε απολογία κλήθηκε για αύριο από το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League. Ένα, η ΠΑΕ Άρης με τον υπαριθμό τάδε-τάδε-τάδε, πειθαρχική δίωξη του αναπληρωτή υπευθύνου ασκήσεως διώξεως ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Άρη ασκήθηκε για παραβίαση του άρθρου 12 του ΚΑΠ. Και συγκεκριμένα επειδή δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τα χρήματα για τις διαιτησίες του Οκτωβρίου. Όπως έχει αποφασίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την 1η-5η κάθε μήνα οι ομάδες καταβάλουν τα χρήματα για την πληρωμή των διαιτητών για τους εντός έδρας αγώνες του μήνα. Εν προκειμένου, ο Άρης θα έπρεπε έως τις 3 Οκτωβρίου να έχει καταβάλει 16.000 ευρώ συνολικά για τους αγώνες με τον Ολυμπιακό στις 6 Δεκάτου και για αυτόν με τον Πανετολικό για την προσεχή. Κυριακή. Ωραία. Και λέει συμπληρώνοντας ο φίλος ο Θοδωρής, σε Λάδος γραφείο πήγανε λέει να τα πάνε τα λεφτά, στον Πειραιά είναι το λογιστήριο. Ωραία. Γιατί ωραία. Επειδή έπαιζε τον Ολυμπιακό ρε φίλε, ωραία. Στο Χαρελάου παίξανε Θοδωρή, και είσαι κακοπροαίρετος με όλα αυτά που λες, είναι ντροπή σου να λες αυτά και το... να σου πω για κάτι γιατί είσαι κακοπροαίρετος. Να απαντήσουμε. Γιατί, φυσικά και θα απαντήσεις. Γιατί ρε φίλε Θοδωρή, αγνοείς, εντάξει, και κατά κάποιο τρόπο χλεβάζεις, διότι εις πράξεις 260.000 ευρώ κλαπήκανε. 246. Εντάξει, οι οποίες μπορεί να ήταν προγραμματισμένες να πληρωθούν και αυτά τα χρήματα. Ωραία. Εντάξει, είσαι κακοπροαίρετος. Ωραία εντάξει, η πλάκα. Αλλά επειδή δεν είναι το αυγό στο δικό σου το πισινό, κατάλαβες πουλά στρέλα τώρα επειδή έγινε στον Άρη, κατάλαβες. Σωστά, σωστά. Σωστά. Θυμήθηκα και τον κύριο Φωτιάδη, τον υφυπουργό. Τον τραγουδιστή. Όχι, όχι, όχι. Τον υφυπουργό οικονομικών. Που στον Άρη ζητούσε. Μην μπαίνετε, καλά ρε. Ποιος παίρνει, είναι δυνατό. Αέρα να το βρίσω. Είναι δυνατό. Κάτω, κάτω, ανοιχτή ακρόαση. Θέλω να σου πω κάτι. Όχι, όχι. Το κλείσει. Ήταν ένας στο προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμουν στο Yellow Radio. Ξέρω, έπαιρνε με απόκρυψη όποτε ξεκινούσε. Γιατί έλεγα, μην παίρνετε αμέσως τηλέφωνο, να πω την άποψή μου και μετά. Και ήταν ένας φίλος μου είναι που έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Τον ήξερα. Θα σου πω μετά ποιος είναι. Γι' αυτό ρε ένα καρτούν. Ποσοστό νικοτίνης. Ένα καρτούν. Ένα καρτούν, ναι. Ένα καρτούν. Λοιπόν, τι έλεγα, να δώσω την απάντηση. Για είναι... τον Φωτιάδη, έλεγε. Το... Α, ναι, τον κύριο Φωτιάδη, τον υπουργό των οικονομικών. Όχι, όχι, όχι. Ούτε τον τραγουδιστή. Ήταν υπουργό οικονομικών που στο γραφείο του. Όχι, σχολείο οδηγών που έχει τη σχολείο οδηγών. Όχι, όχι. Στο Πανόραμα και όχι, στην Ηλιούπολη έχει. Φίλος μου είναι. Στην Ηλιούπολη. Μπορεί να έχει στην Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη. Έχει... Πανόραμα, όμως, είναι και είναι. Ο Φωτιάδης αυτό που λέμε είναι και ήταν κάποια στιγμή πρόεδρος του συνεδρίου. Άντε, πες το τώρα. Δεν με αφήνεις, κάτσε να δω ποιος είναι. Κλείστο το βρωμοριμάκι. Εντάξει, εντάξει, γυναίκα είναι. Λοιπόν. Γυναίκα είναι. Βγάλτε. Όχι αυτή είναι, ρε. Τη γυναίκα που στον Άρη. Είδες τι έκανε. Δεν μου αφήνει. Προβοκάτε. Το λέω βγάλτε την κοπέλα να σταθεί. Είδες τι έκανε. Ναι, τι έκανε. Τι μαλάκα είσαι. Το είπα και στον αέρα. Τι βλάξη είσαι. Δεν υπήρχε λογοκρισία σε αυτό. Λοιπόν, λέω για τον κύριο Φωτιάδη να κάνω την τέτοια που θυμάμαι που α, δεν είναι κακό. Και το πεις. Ναι, άμα. Τι λέγαμε έξω, ποιο διακόπτει ποιο ρε Χρήστο. Ρε Χρήστο, ένα τέταρτο προσπαθώ να το πω. Το κύριο Φωτιάδη, λέω, τον υφυπουργό οικονομικών που είχε αφήσει στο Υπουργείο. Σύχαμα. Σιχαμένε! Που, λέει που είχε στο Υπουργείο του αφίσα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο γραφείο του, δεν είναι κακό, ΠΑΟΚ ήταν ο άνθρωπος, που από τον Άρη ζητούσε την φορολογική ενημερότητα ο Άρης να είναι συνεπής και από την άλλη πλευρά είχαμε μπάτε σκύλια λέσσε σε όλες τις άλλες ομάδες. Ρε εσύ μην μπαίνεις, προς Θεού ρε εσύ. Κοπελιά είναι. Για, ναι, μια τέλος πάντων, μια θαυμάστρια επίμονη. Πώς τη λένε. Χρύσα. Λοιπόν. Εσύ Χρυσούλα.
Άστα το παιδί, να πούμε δηλαδή με το αποτελειώνει. Τι βλάξ. Έχει που έχει τον καημό του να πούμε. Τι βλάξ. Να πω και. Έχει Ολυμπιακό στην Μπάγκερ. Ναι, ναι. Έχει εμένα εδώ πέρα τον παιδεύω. Μην λοιπόν, το και εσύ. Για να πω, θα σου πω την απάντηση που βγαίνει και από τον Άρη και από το τέτοιο. Ότι από ό,τι ξέρω εγώ και άκουσα και στο, τον κύριο Πακλατζή, θα σου πω. Δεν είδα να σου πω την αλήθεια. Ποιο είναι ο Πακλατζή. Ποιο Πακλατζή είναι ο ρεπόρτερ του. Είναι ένα από του ρεπόρτερ του Άρη. Είναι στην κρατική. Είναι στην. Από ό,τι ξέρω. Και ωραίο πρέπει να είναι. Αντικειμενικός πρέπει να είναι. Α, αυτό ο καθένας είναι ναι. Αυτό το ήξερα βέβαια, δεν χρειάζεται να μου το πει ο κύριος Πακλατζής, ότι οι διαιτητές πληρώνονται πριν αρχίσει καν το παιχνίδι. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι διαιτητές πληρώνονται σε όλα τα γήπεδα. Ούτε η τράπεζα δεν το κάνει αυτό. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, έτσι είπε ο κύριος Πακλατζής, εγώ τα λόγια το χρησιμοποιώ μάλιστα. Και ο Άρης λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και μάλιστα. Μάλιστα λέει, έκπληκτοι διάβασαν την, αυτό εδώ το πράγμα. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα, Τάσο, 100 φορές έχω πει, είμαι της πολύ της διαφάνειας. Χρωστάει ο Άρης, αν χρωστάει. Και έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι κανένα κρατικό μυστικό, θα προδώσουμε στους Τούρκους τα μυστικά, άμα βγάλουν το χαρτί που λέει κύριε Νάτο. Χρωστάτε εδώ 132 ευρώ. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Απόδειξη. Πώς ρε φίλε, δηλαδή για το Θεό. Ναι, δεν είναι παράλογο αυτό που λέω. Σωστό είναι νομίζω, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρωστάει ο Άρης. Η πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Άρη ασκήθηκε για παραβίαση του άρθρου 12 του ΚΑΠ. Συγκεκριμένα επειδή δεν κατέβαλε. Ο Άρης λέει δεν χρωστάει όμως. Ναι, εντάξει, okay, αυτό το. Θα πάνε εκεί στο ξέρω εγώ. Δεν είναι και κάτι σοβαρό. Δεν είναι τίποτα, ρε παιδί μου. Επικοινωνιακό είναι το θέμα. Δεν είναι τίποτα. Τα χρήματα για τις ειδησίες του Οκτωβρίου. Όπως έχει αποφασίσει η ΕΠΟ την 1η-5η κάθε μήνα, δηλαδή την 1η-5η του Νοεμβρίου, όλες οι ομάδες καταβάλουν τα χρήματα για την πληρωμή των διαιτητών για τους εντός έδρας αγώνες του μήνα. Γιατί σου λέει, εσύ έχεις να δώσεις 3 αγώνες εντός έδρα. Την 1η-5η του Νοεμβρίου, την 1η-5η του Δεκεμβρίου θα έρχεσαι και θα καταβάλεις τα χρήματα για τους διαιτητές. Αυτό λέει. Αυτό κατηγορούν ότι δεν έχει. Ωραία. Εγώ θεωρώ ακόμη και αλήθεια να είναι, όπως είπες και εσύ, ένα σήμαντο πράγμα. Εγώ να πω την αλήθεια. Έτσι, να πάω με αυτή. Είναι καθαρά επικοινωνιακό. Θέλω να πλέξω τον Άρη επικοινωνιακά και ποπονάει. Εντάξει, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, Θόδωρε, και εσύ τώρα. Είναι λογικό. Αλλά εγώ σου λέω το, αυτό που λέει και η ΠΑΕΡΙΣ, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να χρωστάει. Αυτό λέει. Η ΠΑΕΡΙΣ θα το δούμε βέβαια κοντά στο σταθμό Αλληλούη, αλλά επαναλαμβάνω, ακόμη και αλήθεια να είναι. Είναι καθαρά τυπικό το θέμα και είναι καθαρά επικοινωνιακό όλο αυτό που γίνεται. Ωραία. Εντάξει. Να πούμε ότι... Λέω εγώ. Εντάξει, σωστά, καλά κάνεις και λες. Η K19 του ΠΑΟΚ καθάρισε την πρόκριση για την επόμενη φάση στο. Πώς διαβάζετε αυτό, Youth Ποιο? Link. Youth, έτσι. Youth είναι τα νιάτα. Ήθελα, youth. Να δω, ήθελα να δω αν ξέρεις. Σε μια ζεστή τούμπα. Εντάξει, να μαθαίνεις. Youth, λοιπόν, νομίζω είναι τα νιάτα. 1-0 επικράτησαν τις Bohemian. Σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού, πήρα την ευρωπαϊκή πρόκριση για την επόμενη φάση. Με ποιον έπαιζε? Bohemian. Ο Βελίδης ήταν τερματοφύλακας στην Bohemian. Μια χαρά είναι ο Βελίδης για εκείνη. Με το τέλος του παιχνιδιού, οι παίκτες του Παύλου Γκαρσία έγιναν ένα κουβάρι και ευχαρίστησαν τις 3-4 κόσμου που βρέθηκαν για να στηρίξουν τους πιτσιρικάδες του Παύλου Γκαρσία σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είχε 3.000 κόσμο με 4 στα παλικάρια της K19 και αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Και όχι τα χθεσινά έκτροπα, οι αλητίες και οι τραυματισμοί των φιλάθλων της Μπάγκερ που στείλανε 4 συμπέθερους, 60-70 από ό,τι είπανε φίλοι του Ολυμπιακού, στο Ρέντι, τους στείλανε στο νοσοκομείο. Ωραία, θα σχολιάσω εγώ μετά γιατί έλειπα. Παγκοσμίως, επαναλαμβάνω, ρεζίλη. Όσο και να θέλετε να την πνίξετε κάποιοι, εκεί στο λεκανοπέδιο, στα site τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα προς τον Ολυμπιακό και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε, το κακό έγινε και καλά θα ήτανε να τα προβάλλετε αυτά για αποφυγή ομοίων καταστάσεων. Γιατί αν θυμάστε πάρα πολύ καλά το τι είχε γίνει με τον Ιβάν Σαβίδη, έτσι, έπαιζε για 1,5 με 2 μήνες από κάποια βοθροκάναλα μέρα νύχτα η είσοδος του Ιβάν Σαβίδη. Ωραία, εγώ θα σχολιάσω μετά γιατί έλειπα και χθες. Ναι, λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο ανοιχτές θα ανοίξουμε για τις γραμμές. Έτσι, Χρήστο. Ανοιχτές θα είναι. Έχουμε και τα μάτς Champions League, έχουμε και λίγη επικαιρότητα. Θα μπείτε κι εσείς. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα. Σε λίγο να πούμε ότι τα μάτς είναι έτσι του Champions League. 0-0 είναι ο Άγιαξ και 2-1 είναι η Λειψία. Λίξτα. Όποιο έπαιξε ανατροπή τη Λειψία και λήξει έτσι, θέλει άλλα 6-7 λεπτάκια. Έχει καλές ελπίδες. Λίξτα. Break, ερχόμαστε.
Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Τάσο Στρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Το 2312-87 και 3 οκτάρια ενεργό, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2312-87 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Και αυτό το γίδι, ο Μπατζουαγί, μας στείλει στον αδιάβαστο. Τι να πω, ρε φίλε. Πας και σοφάρεις. Τι, σίγουρα, σίγουρα. 0-1 η Τσέλσι. Πάνω φάω ένα σουβλάκι με τσατζίκι. Στενοχωρέθηκα, πάνω φάω ένα σουβλάκι με τσατζίκι. Ξέρεις ποια είναι η προηγούμενη ομάδα που έβαλε γκολ στον Άγιαξ, έτσι? Ποια είναι? Δηλαδή, για φέτος το Champions League, ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει φάει γκολ. Δεν έχει φάει γκολ άλλο. Δηλαδή, όχι, στα δύο προηγούμενα μάτς στο Champions League δεν έφαγε γκολ. Όχι. Ναι. Αυτό το γίδι. Αυτό το γίδι σκόραρε στο 87, ρε. Δηλαδή. Τι... Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέγαμε και θέλω να πάρω κι εγώ θέση για αυτά που γίνανε χθες στο. Θέλω να πάρεις θέση. Στο. Πού είσαι, στο Ρέντι γίνανε αυτά. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Έβλεπα πολλές φορές και λόγω στοιχήματος έλεγε Under. Άντερ 19 είναι αυτό, έτσι. Mm-hmm. Καλά, δεν θα το βάλει αυτό. Το χάσε, ρε φίλε. Και του φύγει μπάλα από τα χέρια. Έβλεπα, α πούμε. Δεν είναι ισοφαρίσει ο Άγιαξ στο τέλος. Πώς θα ισοφαρίσει, ρε φίλε. Τρία λεπτά θέλει. Τέλος πάντων, στα χασομέρια είναι. Του φύγει μπάλα από τα χέρια, λες και είχε γράσει ο άλλος. Λοιπόν, α πούμε, έβλεπα Άντερ 19 Τσέλσι με Άγιαξ που παίζει τώρα. Και έλεγα, θεωρούσα, ρε φίλε, ότι εντάξει, δεν θα παίζουν στο γήπεδο που θα γίνει το μάτσα, αλλά θεωρούσα ότι θα γίνονταν σε ένα γήπεδο. Αυτοί που στο προπονητικό του Ρέντι παίζουν, δηλαδή. Έτσι. Μάλλον. Ναι, δηλαδή τι κανόνες, τι ασφάλεια να παρέχει ένα τέτοιο γήπεδο, ρε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι ασφάλεια να θέλει τώρα η ΚΑΠΑ. Λέω, ρε παιδί μου, λέω. Ναι, τι ασφάλεια δηλαδή θέλει η ΚΑΠΑ. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουν στην ΚΑΠΑ. Όχι, 19, ρε φίλε. 19 δημιουργίε των ΜΑΤ. Όχι, ρε φίλε. Και σαν εγκαταστάσει λέω για ΜΑΤ τη Champions League, άσχετα που είναι κάτω 19. Ναι. Προπονητικό κέντρο είναι το Ρέντι. Δεν είναι γήπεδο. Α πούμε, τέλο πάντων. Με έκανε εντύπωση. Τέλο πάντων, αυτή, επαναλαμβάνω. Για να μην ξεχνάμε, δηλαδή καλό είναι να καυτηριάζουμε και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Αλλά επαναλαμβάνω, 10 βλάκες, 20-30 δεν μπορούν έναν ολόκληρο λαό να τον αντιπροσωπεύουν, έτσι. Ούτε αυτό είναι, αν γίνεται από τους Ολυμπιακούς, ούτε αν γίνεται από τους Αριανούς, ούτε αν γίνεται από τους Παοξές, γιατί είχαμε και πριν μια δεκαετία, μην τα ξεχνάμε, έτσι. Σου ρωτεί κάτι σχεδόν ανάλογο, έτσι. Σουρώ τι είχε γίνει. Απαράδεκτο και εκείνο. Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω. Όποιος και αν ήταν, είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, άρα λέω να μην. Δεν αντιπροσωπεύουν 10, 20, 30 βλάκες όλο τον κόσμο μιας ομάδος. Τι δουλειά έχεις να πας λοιπόν, στους πιτσιρικάδες. Αυτοί οι βλάκες τώρα χθες, τι να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω, σε ένα παιχνίδι που παίζαν 19χρονα παιδάκια, θέλαν να κάνουν να δείξουν τον αδρισμό τους. Ο Καρπετόπουλος που βγαίνει και στα κίτρινα, ναι, τα ράδια. Δεν ξέρω τι είπε ο Καρπετόπουλος, με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Είναι και φίλος σας. Ναι. Γιατί ναι, λέω... στο γέλο είναι φίλος του Άρη ο Καρπετόπουλος, έτσι δεν είναι? Δεν το. Φίλος του Άρη, τι εννοείς δηλαδή? Έχει φιλικές σχέσεις, δε φίλε. Και ο Σωτηρακόπουλος έβγαινε παλιά. Τι είναι Αριανός ο Σωτηρακόπουλος? Φίλε, εγώ σου λέω τώρα για τον, ναι, Καρπετόπουλο. Για τον, ναι, Σωτηρακόπουλο δεν ξέρω. Ναι. Έτσι. Λέω... Ξέρεις τι ισχυρίστηκε. Τι είπε ο Καρπετόπουλος? Καταρχήν την είδες την μπούκα που έγινε? Την είδα, σου είπα. Είδε τα ρηγμένα κεφάλια, τα μύτες. Τα είδα, φωτογραφίες. Τα ρόπαλα, τα κλαδιά από δέντρα που τους χτυπούσαν. Είδα, γι' αυτό σου είπα για ασφάλεια. Τώρα εντάξει, ένα δίκιο το ιστή πρέπει να έχει, όπως λες, η ΜΑΤ. Όχι βέβαια, αλλά είδα ήταν δύο δασοφύλακες πρέπει να φιλούσαν όλο το ΜΑΤ. Φαροφύλακες. Ναι, δεν ξέρω αυτοί του λιμενικού κάτι ήταν. Αν τους είδα, δεν ήταν αστυνομία πάντως. Ήταν γαλονάδες βέβαια. Περνάνε από την κάμερα σε μια στιγμή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω όμως να μην έχουμε κοντή μνήμη, να τα καυτηριάζουμε όλα, έτσι. Ναι. Και εννοώ ότι εδώ στην πόλη μας θεωρώ ότι το ανάλογο που είχε γίνει τότε δεν καυτηριάστηκε τόσο πολύ, λέω. Ωραία. Έτσι. Νομίζω ότι είχε γίνει πολύ σουσουρού, πολύ μεγάλο σουσουρού. Ναι, έγινε, δεν λέω. Έτσι δεν το συζητάμε. Τα καταδίκασαν όλοι αυτά τα επεισόδια που γίνανε. Όπως καταδικαστία είναι όποτε γίνονται αυτά τα επεισόδια. Αυτό έλειπε να επικροτούμε τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά και θέλω λίγο την άποψή σου και τοποθέτησή σου για αυτή την καφρίλα που πήγαν 60-70 άτομα και ανοίξαν τα κεφάλια των οπαδών της Μπάγκερ εκεί που πήγαν να δουν τα πιτσιρικάκια. Κοίτα, καφρίλα, θεωρώ ότι θα υπάρχει εκτός αν γίνει κάτι όπως έγινε, φίλε μου, στην Αγγλία, ας πούμε, που είχε κάνει τότε η Θάτσερ. Σκοπός είναι τι κάνεις για να το σταματήσεις αυτό το πράγμα, ποια μέτρα παίρνεις, έτσι. Γιατί πόσα χρόνια ακούμε,
Άντε, εμείς γίναμε εσύ σε λίγο πιο μικρό. 50 χρονών. Ναι. Πόσα χρόνια ακούς για σκληρά μέτρα. Σκληρά μέτρα. Ο κάθε υφυπουργός. Ανάλογα. Ναι. Για ποια ομάδα πρόκειται. Για όλη. Τι θα πει για ποια ομάδα. Ανάλογα. Δεν υπάρχει, ποια... δεν υπάρχει ομάδα. Δεν υπάρχει. Ωραία. Να σου πω τώρα. Για όλες τις ομάδες. Τι θα πει. Δηλαδή, άλλο θα ισχύει για όλες. Το ξέχασε αυτό. Ποιο, για πε. Πριν μερικές εβδομάδες. Ναι, τι έγινε. Δεν έγιναν μπουκα στην. Πού. Στις ακαδημίες του Ολυμπιακού που παίζανε. Ναι, εδώ, που εδώ είχε γίνει. Εδώ, ναι. Εδώ. Ναι. Ναι. Θυμάσαι τι έγραψε ο κύριος Αυγενάκης. Όχι, δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Για πες. Ωραία. Φωτογράφησε και έγραψε κάποια πράγματα τα οποία. Πραγματικά θα σε βάλω, δεν θυμάμαι. Θα σε βάλω μετά τη δήλωση. Όχι, δεν, έχει, δεν έχω πρόβλημα. Διάβασε και την χθεσινή δήλωση που έκανε. Άλλο λέω. Ναι. Για επειδή ήταν τώρα έγινε στο Ρέντι. Ναι. Εντάξει, διάβασε. Αλλά θεωρείς ότι είναι διαφορετική αντιμετώπιση. 100% εντάξει. Δηλαδή να το διαβάσεις. Ωραία. Ψάχνω να βρω τις δηλώσεις όσο ώρα δεν θα σου πάω κόντρα. Για ποια ομάδα πρόκειται. Δεν θα σου πάω κόντρα. Τέλειωσε 0-1 όπως είδες, γι' αυτό δεν υπήρχε περίπτωση. Αφού το είχαμε εμεί και να λήξει 0-1, θα έμπαινε γκολ στο δεύτερο. Το μάτσο αυτό είναι για χ. Είναι άδικο το αποτέλεσμα. Το Άγιαξ Σέλσι. Κάτσε να δω το άλλο. Αν και πραγματικά γουστάρω που χάσανε οι Βρωμολάνδοι, γιατί μας φάξανε εκεί πέρα μέσα με τον άλλο τον Άγκλο. 2-1 όπως βλέπεις, το άλλο το πιάσαμε. Με τον Άγκλο τον Κουκουρούκο, που τους έδωσε 3 πέναλτι, που σφαγιάστηκε ο Πάου για να περάσει. Ένα ακόμη έπρεπε, 4. Καλά να σας κάνουν έτσι. 4 ήταν τα πέναλτι. Καλά σας ξηγήθηκα. Γλιτώσατε το ένα. Λοιπόν, έλεγα ότι ποια είναι η τιμωρία, διότι στην Ελλάδα ακούμε και ποτέ δεν βλέπουμε καμία σοβαρή τιμωρία. Τώρα θα μου πεις, ρε Ζάχο, ένα δίκιο εδώ. Ποια θα είναι η σωστή τιμωρία για αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν κάτω 19, ας πούμε. Παρότι ήταν Ολυμπιακή, ήταν κάτω 19. Ποια είναι η σωστή τιμωρία, πραγματικά δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν έχω απάντηση. Ποια θα ήταν η σωστή τιμωρία, δηλαδή αν πρέπει να την πληρώσει όλος ο Ολυμπιακός, αν πρέπει να την πληρώσει τώρα. Δεν ξέρω πραγματικά. Πραγματικά ποια είναι η σωστή. Πώς αντιδράει η UEFA αρχικά. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν προτίθεται να επιβάλλει ποινή στην ανδρική ομάδα των Πειραιωτών και ως εκ τούτου κυρώσεις που θα αφορούν το μοναδικό εντός έδρας μάτς που απομένει στο Champions League, αυτό κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. Παρά ότι όμως δεν θα υπάρξει άμεση τιμωρία, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τον ελληνικό σύλλογο έπειτα από το κυριολεκτικά πρωτοφανέ σκηνικό. Ποιες συνέπειες, όπως η ΑΕΚ που ρίξανε μολότοφ στη κερκίδα των οπαδών του Άγιαξ. Θυμάσαι ότι κάναμε εκπομπή και ήταν τεράστια έκπληξη και για τους δυο μας. Εγώ έλεγα 2 χρόνια. Εσύ, αν θυμάμαι, έλεγες και παραπάνω, έλεγες ή λιγότερο έλεγες. Εγώ έλεγα κάτω από 2 χρόνια δεν την γλιτώνει η ΑΕΚ. Και αποκλεισμό. Την γλίτωσε. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι η UEFA πολύ επιλεκτική, πολύ αλακάρτη είναι σε κάποια πράγματα. Και με αυτό, για μην το πάμε τώρα, το πάμε από το ένα στο άλλο, και με τους που λέει νο πολίτικα και αφήνουν τους άλλους και χαιρετίζουν στρατιωτικά. Λοιπόν, αυτό που είπες για τον Αυγενάκη, βλέπουμε το κάνει η UEFA επί το πλαίσιον, έτσι. Λοιπόν, άρα, ποια θα είναι η σωστή τιμωρία, πραγματικά δεν ξέρω όσον αφορά την K19, σίγουρα θα υπάρχει τιμωρία. Τώρα ποια θα είναι αυτή η UEFA πάσο... για να το τελειώσω. Θα ανοίξει φάκελο, να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές έτσι. 23-10-287-38. Για όποιος φίλος θέλει μπορεί να παρεύει ανά πάσα στιγμή. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυβακούνται. Ναι. Η UEFA λοιπόν θα ανοίξει φάκελο και επικατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι ότι. Είναι η ποινή να αφορά την ομάδα Άντρε 19 του Ολυμπιακού και το γήπεδο του Ρέντι. Στο οποίο έζησε απίθανες στιγμές. Σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα της επίθεσης στους φιλοξενούμενους οπαδούς και στο ότι θα ακολουθήσει παίζει η έκταση των επεισοδίων και φυσικά το μέγεθος της Μπάγερ Μονάχου, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο. Μέσα σε όλα, το πιο απίστευτο είναι ότι οι φορείς δεν είχαν προβλέψει ένα περιστατικό σαν και αυτό που είπες. Να υπάρξουν δηλαδή σοβαρά επεισόδια σε αγώνα του Youth League. Και έτσι δεν υπάρχει δεδικασμένο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει επιφύλαξη για το τι μπορεί να συμβεί, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League συνέβη κάτι τέτοιο σε αγώνα ομάδων Under 19. Πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα στην ιστορία του Champions League. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Ναι. Σε περίπτωση που η UEFA επιβάλλει τελικά πρόστιμο, ουσιαστικά ως υπαίτια τιμωρείται η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ωραία, το μόνο ενθαρρυντικό που θα πω γιατί την είδα. Του ακατέψατε, παιδιά, εκεί στην UEFA. Την είδα την, αυτό που θα σου πω, το είδα με τα ματάκια μου δηλαδή. Ναι. Είναι ότι το μόνο ενθαρρυντικό και μπράβο είναι ότι οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού πήγαν στην κερκίδα των πόσο ήταν, 40-50 Γερμανοί και τους ζήτησαν συγγνώμη. Και τους έδειχνε δηλαδή που πραγματικά ζητούσαν συγγνώμη και δίναν τα χέρια μου. Ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό και μπράβο. Δηλαδή δεν τους είπε κανένας πάτε. Ναι. Να τους, μόνοι τους πήγαν και μπράβο. 2-3 ακολούθησαν και άλλοι, ναι. Γιατί το δείχνει αυτό. Μια ερώτηση. Η ΠΑΕ Άρης καταδίκω στα επεισόδια τίποτα. Ποια επεισόδια. Η ΠΑΕ Άρη, αυτά που έγιναν χθες στο Ρέντι.
τα επεισόδια στο ΡΕΤ. Ναι. Δεν νομίζω. Α, για την Ακαδημία του Ολυμπιακού που έγινε να δούμε στα καταδίκαση. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρότατα μιλάω. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Α, μου το δείξει. Α, μου το δείξει. Α, το δείξω. Το δείξω. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου και εσύ. Με πρόλαβες, ρε Τάσο. Μπράβο. Γεια σου, κύριε Ντρούλη. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Ο κύριος Ταχαμάτα. Α, νάτος, ο Τάχα από το Μάτα. Μάλιστα, ο Τάχα από το Μάτα. Όχι το Μάτα, Μάτα. Είναι ο Μάτα που παίξει Μάτσε United. Συγχαρητήρια για τη διοίκησή σας, το μεγάλο σας πρόεδρο. Μια χαρά είναι, δεν σ' αρέσει. Που όταν, να το χαίρεσαι, όταν έκαναν άγνωστη επίθεση στην Ακαδημία του Ολυμπιακού K15, πρόλαβε ο κύριε διοίκηση, ο κύριος Καρυπίδης και το επιτελείο του, καταδίκασε τα επεισόδια. Εχθές Μούγκα στη Στρούγκα. Εσύ τα χθεσινά, ο ΠΑΟΚ τα καταδίκασε τα χθεσινά. Άσε τι έκανε ο ΠΑΟΚ, η ομάδα σας είναι. Εσάς ήταν η ομάδα σας, ο Ολυμπιακός, και καταδικάσατε. Καλά, είμαστε κατά της βίας γενικώς εμείς, δεν ξέρω αν το ξέρω. Ξέρω. Ναι. Δεν θυμάμαι γιατί πέρασαν και 10 χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν θέλω να είμαι ανακριβής, γιατί έχουν περάσει. Αν είχε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είχε τότε τη σουρωτήσαν, τα είχε καταδικάσει. Ναι, δεν ναι, το θυμάμαι. Στα φίλια ξυνά. Α, πάει, είναι 10 χρόνια και αυτά. Ασπρόμαυρη τηλεόραση και τέτοια. Ναι, ναι, σωστά. Η μεγαλύτερη τιμωρία. Το πιθανό είναι να είχαν καταδικαστεί. Εντάξει. Η μεγαλύτερη τιμωρία για τον Ολυμπιακό, ξέρεις ποια είναι, Τάσο. Να πάνε αυτοί οι 80 που κάναν τις ψευτομαγκές στη Γερμανία. Να τα κάνουν και εκεί. Μα δύσκολα. Δύσκολα, μαγκές μόνο εκεί στο Ρέντι. Δύσκολα. Η αστυνομία εκεί κάνουν τους τουρίστες. Εκεί δεν έχει αθλητική βία να μπουν σε συνδέσμους. Μήπως μάλλον είναι αστυνομική χούλιγκαν. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι, έτσι. Καλά κάνετε γάβρι, διαλύστε τα, σπάστε τα, ο Βιενάκης Μπενάκης Βιενάκη. Τέτοια μας αξίζει, καλά μας κάνουνε. Οπότε ο παδί του ΠΑΟΚ, του Άρη, ντους όλα τα γήπεδα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν υιοθετούμε, δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Και είναι... αυτό είπαμε και από την αρχή και ο Τόσο και εγώ, έτσι. Ναι, σωστό αυτό. Αλλά κάρτ να μην σκεφτόμαστε, μην σου είπα, αλλά κάρτ σκέφτεσαι. Αυτό που δεν μας αρέσει να βλέπουμε και να μας κάνουν, να μην το κάνουμε και εμείς, έτσι. Και να το είναι παράδειγμα προς αποφυγή, παιδιά, και όχι παράδειγμα προς μίσο. Έλεος δηλαδή. Εντάξει. Έλεος. Λοιπόν, κατά το Sport 24, λοιπόν, υπήρχε, λέει, είσοδος των οπαδών, φέροντας κράνη, λωστούς και φωτοβολίδες, κατευθυνόταν προς το μέρος που βρισκόταν οι οπαδοί της Μπάγκερ και τους επιτέθηκαν με το φωλίες και καρέκλες. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αντέδρασαν και απόδειξαν τους κουκουλουφόρους εισβολής. Ακούστε τι λέει, ρε παιδιά, το Sport 24, δηλαδή. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αντέδρασαν και απόλυσε τους κουκουλοφόρους εισβολής. Δηλαδή, ευτυχώς υπάρχει και το βίντεο. Εκτός αν ήταν τόσο πολλοί Ολυμπιακοί που κάποιοι αντέδρασαν. Ο παδί του Ολυμπιακού ήταν αυτοί που πήγαν, να μην το λάθουμε. Υπάρχει και το βίντεο και τα λέει όλα το βίντεο. Λοιπόν, ο κύριος Καρπετόπουλος. Είναι τόσο παράλογη, λέει, η εισβολή των κουκουλοφόρων που έγινε στο παιχνίδι ομάδας νέων του Ολυμπιακού με την ομάδα νέων της Μπάγκερ, ώστε υπάρχει υποψία ότι δεν έχουμε να κάνουμε με χούλιγκαν. Δεν ήταν χούλιγκαν, λέει ο Καρπετόπουλος. Το όλο περιστατικό, κατά την άποψη του κυρίου Καρπετόπουλου, μοιάζει περισσότερο με οργανωμένο χτύπημα ακροδεξιάς οργάνωσης που θέλησε να δείξει στους Γερμανούς ότι εδώ είναι η Ελλάδα. Δηλαδή ο Καρπετόπουλος λέει ότι δεν ήταν, λέει, φίλοι ή οπαδοί του Ολυμπιακού. Εντάξει, ήταν ακροδεξιά οργάνωση που θέλησε να δείξει στους Γερμανούς ότι εδώ είναι η Ελλάδα. Πολύ τραβηγμένο ως ανύπαρκτο αυτό. Άμα ήταν έτσι, δεν θα φορούσαν διακριτικά του Ολυμπιακού όμως, έτσι. Διακριτικά του Ολυμπιακού είχαν, κύριε Καρπετόπουλε. Οι άνθρωποι είναι γελοί, δηλαδή για γέλια τώρα. Α, θα έκανε διαφορετικά διακριτικά, έτσι. Θα έκανε κάτι άλλο. Τώρα μην προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, χάνουμε και το όποιο δίκιο έχουμε για άλλα θέματα, έτσι. Και η αξιοπιστία των λόγων μας μικραίνει όταν προσπαθούμε να κάνουμε, να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι. Ναι, το είδα αυτό. Μα αυτό είδα κι εγώ. Πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή. Ναι. Μαγική εικόνα το 2-3 υπέρ των Γερμανών. Συγκλονιστικός. Ναι. Προσκυνώ, θρύλε μου. Γκολάρες από Ελ Αραμπίκι, Γέρμε. Άφωνη όλη η Ευρώπη. Τρελό πάθος. Δεν έφευγε ο κόσμος. Παραλυρούσε μετά το τέλος. Θρύλε μου, τρελό πάθος για την ομαδάρα σου. Θρύλος από άλλο πλανήτη Ολυμπιακός. Πάτσε την Μπάγκερ. Αλλά τα ρούφηξε τα τρία μπαλάκια και έχασε. Πώς γίνεται αυτό, ρε? Πώς γίνεται αυτό, ρε? Τι πρόβατα έχετε εκεί κάτω, ρε? Στη Χαβούζα, ρε? Τι πρόβατα έχει κάτω, ρε? Είναι δυνατόν να αγοράζει κάποιος αυτό εδώ το έκτρωμα? Πραγματικά μου θύμισε
Δεκαετία τώρα, δεν έχουμε πια δεκαετία σπορ του Βορρά που δεν έγραφουν το αποτέλεσμα. Και αυτοί δεν γράφουν το αποτέλεσμα. Φίλε, λάθος. Ούτε το αποτέλεσμα γράφουν και αυτοί. 2-3. Δεν το βλέπεις πουθενά το 2-3. Καμία σχέση. Ναι. Καμία... Και πρόσφατα ήταν και πέρσι που έλεγα, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς που δεν γράφαν το αποτέλεσμα. Δεν έχουν τα σπορ του Βορρά. Σε ένα ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Εκείνες τις εποχές. Με αυτό εδώ το έκτρωμα που βλέπουμε. Ναι, εντάξει, όχι πάντα, σχέση. Όχι πάντα, θέλω να είμαι σωστός. Όχι πάντα, δεκαετία 80 όχι, εκεί μετά δεκαετία 90. Ναι, όταν... Όχι, πάλι δεν είχε καμία σχέση. Όχι, εντάξει ρε παιδί, μετά, αυτή, είναι αυτή που διάβασες, ναι, είναι και με τη βούλα οπαδική εφημερίδα. Οι άλλοι ήταν χωρίς τη βούλα. Φίλε, εντάξει. Το ότι είναι οπαδική εφημερίδα τι σημαίνει? Ότι okay. Τον έχεις φάει, τον έχεις ρουφήξει, πονέσαι τα λεμάκια σου, έβαλε και λίγο βήξη να πούμε για να το ξεπεράσεις. Ιτήθηκες μέσα στο γήπεδό σου, έχασες ρε γαύρο. Και βγαίνεις και λέει παραμιλά άλλη Ευρώπη, ο κόσμος παραλληλούς. Τι είναι αυτά ρε? Άλλη εφημερίδα, Sport Time, νικητής, μάγκα, μαγικός Ολυμπιακός, έριξε στα σχοινιά την Μπάγερ, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες. Ο νικητής ιτήθηκε στις λεπτομέρειες. Δηλαδή πόσο καραγκιόζιδες είστε ρε? Πόσο θέλετε να πουλήσετε και φυλάδες? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Έχασες, το καταλαβαίνεις ότι έχασες? Δηλαδή πόσο Ολυμπιακούλης είσαι ρε, πόσο Ολυμπιακούλης θα γίνεις ακόμη? Πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Ναι. Έλα. Ναι. Ναι. Έλα φίλε, εσύ είσαι. Τι αυτός είναι, έπεσε. Τι, πάει. Αντίο, ξεμακάρι, αδερφέ. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να χάσει ο ΠΑΟΚ, να παίζει ο ΠΑΟΚ ρε φίλε στην Ευρώπη, εγώ θα σου πω να παίζει κανένα Europa League. Έτσι, και να παίζει ρε παιδί μου, με ποιο να σου πω, να παίζει με την Μπενφίκα, Europa League. Έτσι. Να έρθει στην Τούμπα η Μπενφίκα, να με κερδίσει 2-3 και επειδή αντί για 1-3 δεν με έκανε 1-5 ας πούμε, το έκανα 2-3 εγώ, να βγαίνω την άλλη μέρα εγώ και τα ΜΜΕ τα οποία πρόσκειται στην ομάδα και να πανηγυρίζουμε και να λέμε ένα κάρο βλακίες, ένα κάρο ιδίες. Δηλαδή δεν μικραίνεις έτσι το σύλλογο? Ποιος το μικραίνει, εγώ που το λέω ή εσείς που τα κάνετε όλα αυτά? Αντί να βγείτε και να πείτε πήρε 38 εκατομμύρια ευρώ μετά τη βλακεία που έκανε ο ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να περάσει ούτε στο Europa League, πήρε όλα τα λεφτά ο Φαταούλης και σας έγινε να παίζετε με αυτά τα παλτά, με αυτά τα παλτά που δεν μπορείτε να κερδίσετε τον Όφη ούτε τον Αστέρα Τρίπολης με 100% δίκαια, δεν μπορείτε να τον κερδίσετε, χρειαστήκατε τον Κουμπαράκι και τα ΒΑΡ να σας γλιτώσουν από τις οπαλίες και σας κάνουν δώρο τους 4 βαθμούς τώρα που είστε πάνω. 4 βαθμούς μείον το λιγότερο πρέπει να έχετε και δεν σε βάζω το μάτς με τη Λάρισα. Δεν βλέπω Ολυμπιακός να βγαίνουν όμως. Δεν βλέπω. Περίεργο. Τι να βγουν, τι να βγουν, οι γάβροι δεν ξέρουν τι να βγουν. Εγώ δεν είμαι εδώ για να περασπίζω με τον Ολυμπιακό, το εναντίον. Λοιπόν, ας βγουν οι Ολυμπιακοί να σου απαντήσουν. Τι να απαντήσουν, η αλήθεια είναι αυτή που λέμε εμείς. Mm. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν βοηθήθηκε ο Ολυμπιακός με την Τρίπολη. Πέναλτι στο 83 δεν του δίνει τον παράλληλα. Θα κάνει την ισοπαλία, γεια σας. Μείον 2 βαθμοί. Αυτό είναι πέναλτι, όντως. Μπορεί να μην πει, δώσ' το όμως. Δώσ' το ρε φίλε. Και το πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός στην πρώτη αγωνιστική στο 4 δεν είναι πέναλτι. Είπες να μου το δείξει, δεν μου το έχει δείξει. Δεν είναι πέναλτι. Δεν μου το έχει δείξει. Η μπάλα χτυπάει στο. Είπες να μου το δείξει, δεν το έχω δει ακόμη. Θα μπορούμε να το δούμε. Θα μπούμε στο διάλειμμα να το δει. Με κατάλαβες, δεν με πιστεύεις? Να το δω. Εγώ τα ματάκια μου πιστεύω. Ωραία, ωραία. Το πέναλτι του Όφη το είδες. Δεν είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι για μένα. Η κόκκινη κάρτα του Κοροβέση δεν είναι. Είναι 5 λεπτά νωρίτερα. Έχει καθαρή κόκκινη. Κατευθείαν δεν την έδωσε. Στον Όφη. Όφη να... γενικά έχει. Εντάξει, το πέναλτι έχει γενικά καλές διεξίες. Για να κράζουν, για να κάνουν μεταγραφάρες. Μου πήραν τώρα τον Βαλμπουένα, 35-36 χρονών. Βαλμπουένα τραυματίας είναι. Ο οποίος παίζει 50-60 λεπτά, μπορεί να παίξει παραπάνω. Πάντως, παραπάνω θέλει φιάλες οξυγόνου. Πάντως, χωρίς να έχω δει το μάτς, έτσι. Ένα δίκιο το έχει όταν χάνεις, εντάξει, εκτός τι να πω, όταν είναι η εικόνα σου τόσο καλή που δεν νομίζω να πάτησε ο Ολυμπιακός την Μπάγερ, αλλά όταν χάνεις και 2-3 από την Μπάγερ. Το λες μια αξιοπρεπή ήττα. Δεν το λες. Ναι, ρε φίλε, δεν πανηγυρίζεις. 7 έφαγε η Τότεναμ. 7 έφαγε στην έδρα. Δεν πανηγυρίζεις. Καλά, αυτό είναι, αυτά είναι υπερβολικά. Δηλαδή, τα βλέπαμε, τα βλέπαμε και από το σπορ του Βόρα. 6-0 από την Μπάγερ. Ναι. Έτσι, τι έπρεπε δηλαδή. Με τα Λουκατόνη. Άμα έχανε 2-0 έπρεπε να βγει να πανηγυρίσει, όχι, αυτό λέω. Όχι. Ήττα είναι πάντα ήττα, απλά είναι πιο αξιοπρεπή με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι. Δεν το πανηγυρίζεις όμως. Καλά, αυτή τώρα είναι, σου είπα, οπαδική είναι. Συγκλονιστικός. Δεν έφυγε ο κόσμος. Ποια είναι ο πρωταθλητής? Πάτησε, λέει, το Sport Time τόσο πραγματικά δεν περίμενα. Αυτά, το Sport Time όχι. Άντε, το Sport Time είναι... τεράστια γράμματα, η μισή εφημερίδα. Το έχω σε πιο πολύ. Κάνει επάνω, καλύπτει μισή εφημερίδα και λέει νικητής, μαγικός Ολυμπιακός. Θέλουν να πουλήσουν. Έριξε στα σκηνιά την Μπάγερ, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες. Θέλουν να πουλήσουν όπως γινόταν και εδώ πέρα, έτσι. Και γίνεται διαχρονικά. Λοιπόν. Προσπαθούν, επαναλαμβάνω,
το κρέας να το κάνω ψάρι. Ωραία, πάμε. Θα το συνεχίσουμε την κουβέντα και έχουμε και άλλα να πούμε μετά το διαλυματάκι. Ακούστε κάτι σημαντικό. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, το κομμωτήριο ανανέωση είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά, ακούσατε. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ στο κομμωτήριο ανανέωση. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες με υπηρεσίες κομμωτικής όπως πιστολάκι, κτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κομμωτήριο ανανέωση. Είπαμε 5 ευρουλάκια ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετεωρών κοντά. 2310-616-999 για να κλείσετε ραντεβού να ανανεωθείτε οικονομικά. 2310-616-999. Το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες όλα στα κάρβουνα. Στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113. Μπορείτε να πάτε να επισκεφτείτε. Έχει ωραία τραπεζάκια να κάτσετε να καραγουστάρετε όλες τις γεύσεις εκεί με τη ρετσίνα σας και την παρέα σας. Ανδρέα Παπανδρέου 113. Delivery τηλέφωνο 2310-627-27. Σημειώστε το και πάρτε για να απολαύσετε μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας. Ολόκληρο κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας. 2310-627-27. Το στέκι του Κωστή είναι στην Ανδρέα Παπαδρέου 113 για να καραγουστάρετε όλα όσα σας λένε. Έβαλε γκολ Λίβερπουλ 0-1 στο δεύτερο λεπτό. Κιόλας. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ποιος το βάλε, κάτσε να δούμε. Α, θα το δούμε, θα το πούμε μετά. Αν και νομίζω το είναι ο Τσάμπερλεν, αν το είδα καλά. Νομίζω από τη φάτσα. Ναι, ναι. Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε. Μπήκε. Ρε το Βελίδι. Ρε το Βέλγο Βελίδι. Φούλαμ Λούτον να πούμε 1-0. Ipswich Rotherham 0-1. Coventry Fleetwood 0-1. Μπάρι Κατατζάρο 1-0. Σας λέω τα γκολ που έχουν πει. Και Μπάρτσα γκολ έτσι. 0-1 και Μπάρτσα. Ρέτσιο Ρίμινι 1-0. Ποιο είναι αυτό. Ρομπούρσι 1 πιανέσε 1-0 και Genk Liverpool 0-1. Όλα τα υπόλοιπα τώρα ξεκίνησαν τα μάτς. Είναι στο 0-0. Break, ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, Χρήστο και Οσί, συντροφιά Παρέτσα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 όπως κάθε εβδομάδα πλέον και κάθε μέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 9 με 11 πλέον η εκπομπή. Όχι 8-10 όπως πέρσι. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμά μας. Νέο πρόγραμμα στο Λίμπερο. Νέα στούντια στο Λίμπερο. Και νέες ιδέες και νέους ακροατές βλέπω πολλούς. Λοιπόν, να πούμε για το στοίχημα στο Champions League. Η Liverpool προηγείται με 0-1 της Genk. Λέω τα μάτς που υπάρχουν σκορ. Σλάβια Πράγας Μπαρτσελώνα 0-1 και Μπενφίκα Λιόν 1-0. Αυτά είναι τα ματσάκια του Champions League που έχουμε σκορ. Ζάχου, κάτσε να πούμε τους σκορ. Μπαρτσελώνα, ο Μέση φυσικά στο τρίτο λεπτό από ασίστ του Άρθουρ. Και Μπενφίκα Λιόν μόλις 1-0. Το είπαμε. Το είπες, σοβαρά. Ποιο, τη Λίβερπουλ, αυτό το καφενείο που είναι Λίβερπουλ, να τι αυτή. Γκένγκ Λίβερπουλ. Ναι, καλά το είπα, λοιπόν, Τσάμπερλιν. 23-10-287-38 ράκια. Ήδη να βλέπω τηλεφωνικό κέντρο φορτωμένο. Έχει τρεις γραμμές. Οι ντροπαλούλιδες, όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε στα RGN της πόλης και ντρέπεστε, ή μας κρυφακούτε και πάλι ντρέπεστε. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526-119 μόλις το μήνυμα. Εμείς δεν είμαστε τζαμπατζίδες. Εδώ θα του πληρώσεις λίγο το μηνυματάκι γιατί θα πάρει και αξία συζητώντας το δουλειό. Υπεραξία. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Πρόντο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου. Καρδάσια μου, τι γίνεται, καλά είστε. Καλά, πολύ καλά. Γεια σου, Αριστίδη. Γεια σου, Αριστίδη. Τι κάνεις. Από Αθήνα. Όχι. Από Πειραιά, έλα, ρε Αριστίδη. Να σου πω, Τάσο. Έλα. Σας κλέψαμε μεγάλο παίκτη, ο Άρης δηλαδή. Τον Γκάιπερς. Ο Άρης πήρε μεγάλο παίκτη από τον ΠΑΟΚ, φίλε. Πότε. Από σήμερα είναι και επίσημα πλέον παίκτης η Μαλαματίνα στον Άρη. Α, το έμαθα, ναι, ήθελα να το πω και το ξέχασα. Το ξέχασα, ναι, έχεις δίκιο. Το έχω εδώ θεματάκι, να το. Κοίτα. Κοίτα, το δύο Ζάκους, να το. Το ξέρω, πάω κρετσίνα Μαλαματίνα. Ναι. Ωραία. Να σου πω, ναι. Κόψαμε εμείς τη σουρωτή, αντε κόψε και εσύ την Μαλαματίνα τώρα. Όχι, φιλαράκι, θα δείτε τόσα χρόνια τι χάνατε. Γιατί στο να μιμήσετε τον μεγάλο πρωταθλητή αίτη τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ είστε καλή. Χρήστο, γράφε σήμερα. Τούπα λίμπρε. Θα βάζεις και εγώ ακολίτσα όμως, να ξέρεις, για να γουστάρεις. Χρήστο, σήμερα
να πίνετε μαλαματίνα, μια και είστε και λαοπλήθεις. Σήμερα άργησε. Σύλλογος, να μας τσοντάρει. Αδερφέ, δεν μας νοιάζει εμάς αν είναι χορηγός η μαλαματίνα στον Άρη. Όχι, εμείς μας νοιάζει να γουστάρουμε, να πούμε πριν το μάτς. Με κατάλαβες. Και χρυμπάρι, δεν πίνουμε. Και χρυμπάρι μόνο. Και χρυμπάρι, Γεωργιάδης. Τα πάντα. Δεν θα γίνουμε κολλημένοι, ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι, εμείς ξεαπαυτώσαμε και λίγο. Ρε φίλε. Πήραμε πρωτάθλημα, πήραμε τρία κύπελλα συνεχόμενα. Δυστυχώς για μας είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, δηλαδή στο επόμενο πρωτάθλημα, εγώ τώρα στο επόμενο πρωτάθλημα. Σε 34 χρόνια από τώρα. Ναι, σε 34 λέμε. Αν το πάρουμε, εγώ να το πάρουμε φέτος. Έτσι, εγώ δεν θα κατέβω Λευκό Πύργο. Θα κατέβεις μια χαρά. Θα ρίξω λίγα πυροτεχνήματα την ταράτσα μου. Είσαι σαν τον Αριανό της δεκαετίας του 80, στο 10ο το πρώτα, στο 10ο τίτλο δεν πήγε. Ένα λεπτό, για θύμισε μου λίγο, Αριστιδή, Αριστιδή, περιμένει λίγο. Κάτσε, κάτι είπε, πάρει χαζομάρα, πάρει βλακία. Θα την πει, την ξέρει. Να σε τσιτώσει. Δύο παιδιά έκανε, η γυναίκα του τον ανέχεται, πάλι τη λέει, την ξέρει του. Για τον μπάσκετ θα με πας τώρα πάλι. Όχι ρε εσύ, δεν σε πάω, οπαδικά σε πάω. Α, τι με πας οπαδικά, πού είμαι. Είσαι σαν τον Αριανό της δεκαετίας του 80, άσχετα που πέραμε τη λύση στον μπάσκετ, δεν σου ανέφερε τον μπάσκετ, που συχάθηκε να κατεβαίνει στο Λευκό τον Πύργο, αυτό σου λέω. Ναι. Για τον μπάσκετ κατέβαινες. Ναι. Ναι, για τον μπάσκετ. Καλά, να μιλήσουμε, ρε φίλε, για τον βασιλιά του σπορ. Να μιλήσουμε. Ναι, εκτός αν είσαι συνηθισμένος από τα δεύτερα και τα τρίτα. Εγώ δεν σου είπα γιατί κατέβαινες εσύ ή κατέβαινα εγώ. Σημασία έχει ότι κατεβαίναμε στο Λευκό τον Πύργο, έτσι δεν είναι. Η αλήθεια είναι, άκουσε με λίγο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν θα κατέβει αν πάρει το πρωτάθλημα. Θα σου πω για ποιο λόγο. Γι' αυτό ήθελα να κάνω. Ο τελικός κυπέλλου είναι πριν τελευταία αγωνιστική και πριν τελευταία είναι, έτσι. Νομίζω. Ναι, ωραία. Γι' αυτό δεν θα κατέβεις. Νομίζω. Γι' αυτό δεν θα κατέβεις. Καλά, σένα δεν σε ενδιαφέρει τότε. Λέω δεν θα κατέβει γιατί θα έχουμε πάει πρώτα εμείς στο Λευκό Πύργο. Δεν θα σε ενδιαφέρει ο τελικός κυπέλλου. Δεν θα σε ενδιαφέρει. Αφού το λέει ο άνθρωπος, είναι ειλικρινής όμως, σου το αναγνωρίζω. Λέει, θέλω του λέω ρε παιδί μου, θα πάρεις πρωτάθλημα, θα υπογράψω εγώ τώρα εδώ, θα πάρεις πρωτάθλημα, ας πούμε, λέμε τώρα. Αλλά θα πάρει και ο Άρης κύπελλο. Θέλεις, όχι μου λέει. Να σου πω, όχι μου λέει ρε ο άνθρωπος. Λέει όχι. Να σου πω, Ζάχο, ναι. Όσο έδειξε καλή σε. Ναι. Αλληλεγγύης, γιατί δώσανε αίμα, γιατί πήγαν κάτι παλικάρια του ΠΑΟΚ και δώσανε αίμα για τον Αριανό. Όταν πανηγυρίσουμε το κύπελλο εμείς, να τους αφήσουμε και καμιά δεκαπενταριά κούτες, μαλαματίνες, έτσι. Έτσι, έτσι πάει. Τους βοηθήσουμε για την άλλη μέρα. Εντάξει, κοίτα, τώρα αυτό για το αίμα τώρα, εντάξει, χαρτολογώντας το είπες, καλό έγινε. Καλά έγινε. Δεν το λέω ειρωνικά. Όχι, καλά. Όλα καλά, αλλά ευχαριστούμε για την προσφορά, ρε Καρντάση, αλλά πιο καλά πάτε να τις αγοράσουμε γιατί δεν βλέπω να τις πίνουμε. Πάλι με την όρεξη θα μείνουμε και οι κατηγέρες. Έχει στοίχημα. Θα τα πετάξουν τα σκυλιά οι κατηγέρες. Αριστείδη, έχει στοίχημα με τον Μπουγάτσα, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, βέβαια. Για το. Όχι εσύ, όχι εσύ. Αυτό ο Τάσος. Με τον Μπουγάτσα. Ο Μπουγάτσας είπε ότι θα πάρει το κύπελλο. Εγώ είπα ότι δεν το πάρει. Αυτός δεν θα το πάρει. Ένας από τους δύο θα κερδίσει και ο άλλος θα χάσει. Το σίγουρο θα φάμε όλοι. Πάντως εγώ πιστεύω ότι. Θα το πω, Ζάχο. Ναι. Εγώ όλη την καρδιά ξέρεις ότι θέλω καλά, να πει. Σου έλεγα τις προάλλες. Ναι. Έχω απευθύνει σε έναν τίτλο από τον ποδοσφαιρικό Άρη, να πούμε. Ναι. Άρα βλέπω τον Μπουγάτσα πάλι να χτυπιέται. Ωραία, κύριε, άκουσε με. Καλά, εγώ. Όχι για το στοίχημα. Να χτυπιέται γιατί εννοείς. Να δω, δεν θα πάρει όσο το κύπελλο εννοείς. Το στοίχημα είναι το τελευταίο που τον απασχολεί να πληρώσει. Για το καλά. Ολοκλήρωσε Αριστείδη, έχει άλλες δύο γραμμές. Πάντως, να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Αριστείδη. Εγώ να σε καλά, πριν πάμε στον επόμενο, εγώ επαναλαμβάνω τώρα άλλο η πλάκα και άλλο σοβαρά. Από πέρσι, όταν ξεκίνησα εδώ τις εκπομπές με τον Τάσο, είπα ότι για μένα, για τη δική μου οπτική γωνία, έχει ο Πρόεδρος 3 χρόνια προθεσμία για τη δική μου λογική να πάρει κύπελο. Αν δεν πάρει αυτή την τριετία, πέρασε ο ένας χρόνος, δεύτερος είναι φέτος. Με τον Παναθηναϊκό έτσι, την ΑΕΚ έτσι, Ολυμπιακό και ΠΑΟ και Άρη, αν δεν πάρει τώρα κύπελο, δεν μπορεί να πάρουμε ποτέ. Λέω εγώ έτσι. Εγώ λέω ποιος δεν θα πάρει για να το πάρει εντάξει, αυτός. Εντάξει, εντάξει. Πάμε. Στον επόμενο. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Εδώ είμαστε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ο Κώστας είναι. Έλα, Τάσο. Έλα, Ζάχο. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου, το όνομά σου θύμισε μου λίγο. Ο Κώστας είμαι. Κώστας από Παμπρίζα σου λέω. Α, να το ζε. Sorry ρε φίλε, εντάξει έλειπα χθες. Είναι χαρακτηριστική φωνή. Ναι, ναι, έλα ρε φίλε Κώστα, πάμε. Το φιλαράκι μου τον Τάσο. Ναι, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται φίλε μου Ζάχο. Πάμε. Η νέα σελίδα προπαγάνδας που ανοίξα τις τελευταίες μέρες με το όνομα Βελίδης. Ναι. Έτσι ανοίξε και μια καινούργια σελίδα στην προπαγάνδα. Αυτή προσπάθειά σας να υποτιμήσετε ότι κάνει ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Δικαιώνει άθελά σας την τακτική που ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με τους δανεικούς. Δηλαδή. Που βγαίνετε και λέτε γιατί δεν παίζουν οι δανεικοί μαζί σας και το ένα και το άλλο.
Γιατί ρε φίλε μου Ζάχο, πάμε. Αν κάνει ένα λάθος αντίστοιχο με του Βελίδη ένα δανεικός, ναι. Τι θα ακούμε στην υπόλοιπη μας ζωή, για πες μας ρε φίλε. Ένα-ένα, πρώτο να πω ότι φέτος από ό,τι είδα και ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Μάνος ο Νόφι δεν παίζει. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει τι okay. κάνουν άλλες okay. ομάδες εδώ, okay. μιλάμε okay. για αυτό που γίνεται εδώ στην πόλη. Ωραία, μας, ωραία, λέω ότι ναι, δεν ξέρω αν κάνεις πλάκα. Ωραία. Σε αυτό που σε ρώτησα. Φυσικά θα σε απαντήσω. Ωραία. Λέω ότι θεωρώ ότι οι κανόνες πρέπει να μπαίνουν από το κράτος, δηλαδή θα πρέπει να πει το κράτος ότι απαγορεύονται οι δανεικοί. Τέλειωσε, κανένας. Ούτε ένας. Δεν σου ρώτησα αυτό. Τι με ρώτησες, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Σου γιατί είμαι γελίο χαζό. Ναι, τι. Σε ρώτησα μάλλον ότι ναι. αν έπαιζε ένας δανεικός εναντίον μας και έκανε αυτό που θεωρείτε εσείς. Την εμφάνιση που έκανε ο Βελίδης μαζί μας. Κατάλαβα, εντάξει, τώρα θυμήθηκα τη ρώτηση. Ναι. Λοιπόν, το Βελίδη σε εισαγωγικά τον κράζουμε, φίλε, γιατί ο τερματοφύλακας όντως μπορεί να κάνει και ο καλύτερος τερματοφύλακας και ο Καν και ο Ντεχέα κάνουν λάθη. Δεν τον κράζεται, συγγνώμη. Περίμενε, ο Βελίδης δεν έκανε όμως μία φορά λάθος, φίλε. Έκανε και πέρσι με τα Γιάννενα, έκανε και με τον Άρη στην Τούμπα, συνέχεια στην Τούμπα. Και δεν το θυμάμαι. Με τον Μπάουκ έκανε στην Τούμπα όταν έπαιζε. Με τον Άρη. Και με τον Μπάουκ όταν έπαιζε τον Μπάουκ έκανε λάθη. Η Νάπολη. Υπονοείτε αυτό που υπονοείτε στην προπαγάνδα. Όχι, εγώ υπονοώ. Εγώ δεν μπορώ να λέω βλακίες στον αέρα γιατί πέφτουν τη μία. Εγώ υπονοώ ότι είναι κακός τερματοφύλακας. Λέω ότι στην Τούμπα τον πιάνει κάτι και είναι έτσι κι αλλιώς είναι μέτριος τερματοφύλακας. Στην Τούμπα γίνεται πολύ κακός. Σάλτσμπουργκ, Νάπολη 0-1 μόλις τώρα. Συμφωνώ φίλε μου, θα μου πεις όμως εγώ αν θα έπαιζε ως δανεικός αντίπαλος τι θα γινόταν, θα μου απαντήσεις αυτό. Σε ένα δίκιο έχεις, ναι δίκιο έχεις, έχω αλλά δίκιο έχεις, δικαιώνεται αυτό που κάνει ποιο? Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Τι, ποιο είναι που κάνει ο μεγάλος ΠΑΟΚ, να έχει 30 δανεικούς, ναι. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε να υπάρξουν δεύτερες β' ομάδες. Μην κάνετε, μην πουλάτε. Όχι, ρε φίλε, να μην υπάρχουν δεύτερες ομάδες. Δεν είμαστε, δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί, είναι να δίνει ένας δανεικός. Ένας ρε φίλε δανεικός. Να μην υπάρχουν. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν σύλλογοι ναι. κάποιου επίπεδου, δηλαδή. Ποιοι είναι οι επίπεδοι. Η Λίβερπουλ έχει 50 ποδοσφαιριστές. Καλά, τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Η Λίβερπουλ έχει 50 γιατί δίνει και 80 μάτς, ρε φίλε. Τώρα στην Ελλάδα το 10 εκατομμυρίων μου λες τώρα με τη Λίβερπουλ. Υπάρχουν και δανεικοί, υπάρχουν και χιλιαδιό. Δεν θυμάμαι, Κώστα, να μου τα λες αυτά. Μπράβο, 1-0 ίντερ. Μπράβο, καλά πάμε. Δεν θυμάμαι να μου τα λες αυτά όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός και έδινε καμιά 30 αριά δανεικούς. Δεν θυμάμαι, συγνώμη, μπορεί να το έλεγε, δεν το θυμάμαι. Και του Ολυμπιακού παίζανε εναντίον του. Φυσικά παίζανε. Είδες γι' αυτό τα λέγαμε τότε. Α, τότε γιατί ήταν. Παίζανε εναντίον του, κατάλαβες. Ναι, φυσικά. Όπως δεν είχαν μείνει. Και εσύ για μας, αν παίζανε εναντίον του. Τελικά μας. Το σωστό ποιο είναι, να παίζουν ή να μην παίζουν. Το σωστό είναι όταν δίνει δανεικούς, ναι. να μην είσαι για μένα. Ναι. Να μην συναντιούνται με τις ομάδες που είναι τις πατρικές του καθόλου. Να μην είναι σε άλλη κατηγορία, ρε φίλε. Ωραία, ναι. Σε άλλο πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί να γίνει το πρωτάθλημα των β' ομάδων. Δηλαδή αυτοί που παίχτες που θέλουν να φύγουν δανεικοί από κάθε ομάδα, να δημιουργείται οι δεύτερες ομάδες, όπως είναι K19, όπως είναι οι υπόλοιπες, και να γίνεται ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Αυτό που λες για τις β' ομάδες, δεν ναι. Αν δεν μπει φρένο στο άλλο, δεν σταματάει από το να έχει και β' ομάδα και να έχει άλλους 10 δανεικούς. Γιατί να μην σταματήσει, αν έχει μα, να πληρώνει. Όταν θα υπάρχουν οι β' ομάδες, ναι. δεν μπορείς να έχεις τώρα δηλαδή πόσα θα έχεις. 50, πέσεις, 40 παίκτες. 40. 20 στην πρώτη ομάδα και 20 στη δεύτερη. Πού τη δεύτερη, πού είναι το πρόβλημα. Όταν δεν υπάρχει όριο, σου λέω, μπορεί να έχει κάποιος που έχει χρήματα. Όπως είναι ο πρόεδρός σου. Άρα πρέπει να μπουν. Άρα το ίδιο λέμε, πρέπει να μπουν όρια. Ναι, όρια πρέπει να μπουν. Δανεικούς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος νόμος που καταπατείται από εμάς. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Και εμείς ίσως θα κάνουμε αυτό που δεν επιτρέπει κανείς. Σου δίνω δανεικό με τον όρο αυτό. Θες. Σου από την αρχή το λέω. Δεν στο λέω μια μέρα πριν τον αγώνα, ξέρεις, μην τους βάλεις. Ωραία. Είναι από την αρχή δεδομένο. Αυτά φίλε μου. Οκ, Κωνσταντίνε. Καλή σας συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Μα μ' αρέσει ο ωραίος είναι ο Κούτσος. Θυμάμαι παλιά είχαμε πιο έντονες. Ναι, ναι, είχαμε. Εντάξει, πέρασαν και τα χρόνια. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα φίλε. Έπεσε ο φίλος, δεν ξέρω. Να πούμε 1-0 Ίντερ, 0-1 η Νάπολη. Okay. Τα νέα γκολ. Okay. Σαν ψηλό φσάιτ μου φάνει ας πω και, ναι. για Τσίντερ, αλλά δεν ήταν τελικά. Λοιπόν, να κάνουμε ένα κεφαλαίο στο στοίχημα. Γκέγκ Λίβερπουλ 0-1. Σάλτσμπουργκ Νάπολη 0-1. Ίντερ Ντόρτμουντ μόλις τώρα 1-0. Σλάβια Πράγας Μπαρτσελόνα 0-1. Μπενφίκα Λιόν 1-0. Λίλ Βαλένθια 0-0. Βάλε γκολ αυτό στο Λίλ Βαλένθια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω
αυτό που λες, να βγει η κυβέρνηση του υφυπουργού αθλητισμού και να πει, όχι, να πει ότι. Ναι, sorry, τι θα πω, ξέρεις τι θα πω. Ναι, ναι, να, κατάλαβα. Τι θα πω. Τα κάλαντα. Μη βιάζει. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες ότι να απαγορευτούν οι ιδανικοί. Είναι περιουσιακό στοιχείο της εκάστοτε ΠΑΕ και μπορεί να τις χρησιμοποιεί όπως κρίνει αυτή σωστή. Δηλαδή, κρίνω ότι εγώ, ένας ποδοσφαιριστής μου, είναι πιτσιρικάς, δεν μπορεί να τα απεξέλθει αυτή τη στιγμή ως πρέπει στη μεγάλη ομάδα, θα το στείλω να ψηθεί σε μια μικρότερη ομάδα. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Είναι περιουσιακό στοιχείο μου, τον πληρώνω εγώ, έχω συμβόλαιο εγώ, η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΠΑΕ Άρης, ΠΑΕ Ολυμπιακός, ανάμεσα σε μένα και τον ποδοσφαιριστή. Τι δουλειά έχεις εσύ, κράτος, να μου πεις τι θα κάνω το περιουσιακό μου στοιχείο. Μου το έχεις φορολογήσει με 43% στο πληρώνω. Θα πάει στο 20 λέει τώρα. Στο 15 με 20. Άλλο λέω. Τη δεδομένη στιγμή τι λέμε, έτσι. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου πεις τι θα κάνω. Όπως δεν έχομαι εγώ να σου πω τι θα κάνεις εσύ στον προϋπολογισμό του κράτους. Απλά τα πράγματα. Ξέρεις τώρα τι είναι για να λέμε, για να απαντήσω. Εγώ σου είπα ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Διότι ζούμε στην Ελλάδα, καλός ή κακός, και από μικρή. Έτσι μεγαλώνουμε με μια καχυποψία, το λίγο το μπορώ να πω, έτσι, το πιο ήπιο. Λοιπόν, και τώρα τι κάνεις. Επειδή αυτή τη στιγμή εσύ εδώ κάποια χρόνια διαθέτεις το χρήμα, έχεις ένα ισχυρό παράγοντα στην κεφαλή, όλα αυτά τα βλέπεις θετικά γιατί έχεις το χρήμα. Αν δεν είχες το χρήμα, δεν θα τα έλεγες αυτά τα πράγματα. Μεζαγοράκι, ούτε τα έλεγες πριν. Έλεγες αυτά τα πράγματα πριν. Δεν χτυπιώσουν και σωστά για αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός γιατί είχε το χρήμα. Δεν χτυπιώσουν το χρήμα. Για να είμαστε αληθινοί. Ναι. Γιατί μένα τα ψέματα δεν μου αρέσουν, το ξέρεις. Ότι έλεγα για τους δανεικούς του Ολυμπιακού, το έλεγα. Έτσι. Ποτέ όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε την εύνοια που είχε ο Ολυμπιακός διαιτητικά. Έτσι. Επειδή είχε δανεικούς. Ωραία. Εντάξει, λέω, για να πες, και η ομάδα, για που, να είχε, η ομάδα που είχα δανεικούς εγώ, ο Ατρόμητος, και τη λέγατε η ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι αυτή που μου έκοψε βαθμούς. Η μόνη ομάδα που τόλμησε, που το κατάφερε το να μου κόψει, να μου κόψει βαθμούς στην πρώτη περίοδο πέρσι, στην πρώτη γύρα. Ο μόνος που πήρε ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ. Λέω, για να κάνω και την άποψη του Κώστα. Δεν θυμάμαι εγώ ομάδες του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι ομάδες που ο Ολυμπιακός έδινε δανεικούς. Θέλεις εσύ, όπως είπες, τα ταλέντα και έτσι που το είπες, να πάρω με τη δική σου τέτοιο. Να πάρω, να ενώσω τις δύο απόψεις και τη δική σου και του Κώστα και να πω, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, εφόσον θέλεις έτσι τα ταλέντα σου, να γίνει μια δεύτερο πρωτάθλημα με β' με τις β' ομάδες και μετά να πει, εφόσον εσύ θέλεις έτσι και τα ταλέντα, και μετά να πει ότι εφόσον εκείνε τα ταλέντα, σου δίνω να μπορείς στην Α' Εθνικής Ομάδας να δίνεις μόνο δύο δανεικούς. Μαζί σου. Ή κανέναν. Σωστό. Άμπρο. Συμφωνώ. Άτο. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Είδες που συμφωνήσαμε. Καλησπέρα. Έλα. Έλα εσύ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πες μας για το καφενείο. Άντε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο και Τάσο. Γεια σου, Χρήστο. Γιατί μάτσε. Ρε παιδιά, 9 με 10 τα λέτε εκεί, κάνετε τα σχόλια. Ναι. Μετά, όταν είναι στη γραμμή ο άλλος, γιατί μιλάτε μεταξύ σας και ο άλλος περιμένει. Δίκιο είσαι. Τι θες τώρα, ένα λεπτό περιμένεις, γι' αυτό. Δύο, άκου και πέντε την πρώτη φορά. Σιγά μην καταστραφείς, ρε. Ρε εσύ, Χρήστο, πριν πεις για... Να πηγαίνεις εκεί με τις βουλγάρες, να πίνεις τα ποτάκια, να τα ρίχνεις στα φράκα, δεν σε πειράζει. Ποιες βουλγάρες, ρε. Από τις Σέρες δεν είσαι. Ποιος είμαι. Από τις Σέρες δεν είναι, παίρνεις. Όχι ρε, ποιες Σέρες, λάθος κάνω. Άκου, Χρήστο, γείτονά σου είμαι, Νεάπολη και έτσι. Τέσσερα λεπτά. Τέσσερα λεπτά. Πας σε κολόμπαρα εκεί να πεις κάποιο. Ωρε φίλε. Όχι ρε. Όχι. Πού τα τρως τα φράγκα. Ποια φράγκα ρε εδώ στο Ταμείο Ενεργείας. Τι είσαι ρε φίλε εσύ. Ή το σδο είσαι. Άκου Χριστό. Τέσσερα λεπτά δεν μπορούσα να αντέξω. Ξέρεις θα τους έκανα εδώ πέρα ρε, στο, που είναι οι περισσότεροι στο Λίμπερο που είναι πούλιδες. Που είναι πούλιδες. Τέσσερα λεπτά ρε. Τέσσερα λεπτά, ρε! Ναι, αλλά το καρτούν προσπαθούσε μετά το 85 να κρατήσουμε το χ. Αυτά είδα εγώ. Ποιος? Α, τώρα καρτούν έγινε! Τρεις μήνες που σου λέω ότι είναι καρτούν, μου έλεγες περίμενε και περίμενε. Εντάξει. Λοιπόν, άκου τώρα. Πριν το διάλειμμα. Ζάκο, άκου πριν το διάλειμμα, είπες κάτι, έπιασε τα αυτή μου για τα σπορτ του Βορρά που παίζανε ΠΑΟΚ. Τι παίζανε τα σπορτ του Βορρά, Άρη παίζανε. Πρόσεξε, θα σε απαντήσω. Για απάντησε. Για τον άλλο, για το που έφυγε μέσα από τα σπόρτα του Βορρά και έκανε δικιά του εφημερίδα τον Αγιατολά Χομεϊνί, 40 Πανταζή, που έπαιζε Άρη. Το θυμάσαι αυτό. Συγγνώμη, η Μακεδονία Στράκης έπαιζε Άρη. Όχι. Το 40 Πανταζή ναι, το θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Μακεδονία Στράκης. Όχι ρε εσύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Δεν είμαι σίγουρος. Μέσα σπόρτα του Βορρά ήταν. Ήταν μέσα σπόρτα του Βορρά.
και έκανε δικιά του εφημερίδα και έπαιζε Άρη. Έπαιζε η Μακεδονία Στράκης, η αθλητική Μακεδονία Στράκης Άρη, αυτό λες. Άντε πάλι. Ρε μέσα στα σπορ του Μπορά σε λέω ήταν. Ο ελληνικός Μπορά ήταν στα σπορ του Μπορά. Ναι. Η Μακεδονία Θεσσαλονίκη τι σχέση έχει, στη μοναστηρίο είναι. Όχι ρε, τα μπερδεύεις. Άλλο σου λέει ο Ζάγος ρε, είχε την εφημερίδα Αθλητική Μακεδονία Στράκης. Αθλητική Μακεδονία Στράκης έκανε σαράγγιζες πάντα. Α, αθλητική. Ναι. Που την είχα βγάλει, που βγάλαν το θήτα υπόξιδες και λέγαν άλλα. Που ήταν η μόνη, άκουσαμε και τώρα με έκανε σε assist, ήταν η μόνη βέβαια, δεν ξέρω που, μπράβο του. Τι, πέρασα, έπαιζε Άρη. Όχι ρε, όχι, τι Άρη. Σε ένα μάτι, ναι καλά εντάξει. Εσένα ένα μάτι. Αυτός είναι ο Σαράτης φαντάζει σε μένα τώρα. Καλά, περίμενε λίγο. Αργανός είναι και αυτός που έχει ραδιοφωνικό σταθμό και τον πληρώνουν στους παοξίδες. Το ίδιο θα έλεγα. Τέλος πάντων, δικαίωμά του είναι. Λοιπόν, θυμάμαι ένα πρωτοσέλιδο του Σαράντη Πανταζή, ακριβώς έτσι όπως δεν θα το πω βέβαια στον αέρα, ήταν μετά από ένα Ηρακλής Ολυμπιακός που είχε αδικηθεί φυσικά ο Ηρακλής και βγήκε, και δεν ξέρω το θυμάσαι, ναι, ο Θρύλος και ο Πειραιάς, αλλά όλη η λέξη ναι, η άλλη. Ναι, το είχε γράψει έτσι. Το είχε γράψει έτσι. Βέβαια τώρα δεν θα τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι όπως είναι οι καταστάσεις. Τώρα δεκαετία 90 είναι αυτό ναι, που σου λέω. 90, ναι, 90. 90 είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Δεν μπορεί, κάτι, τώρα, κάτι, Χρήστο, δεν μπορούσε να παίζει Άρη, γιατί δεν συμφέρει καμιά εφημερίδα να παίζει Άρη. Θα πατώσει, αγόρι μου. Θα πατώσει. Υπάρχει εφημερίδα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Με το 20% της πόλης θα πατώσει, ρε φίλε. Ωραία. Γιατί να μην προτιμήσει το 80%. Το 80% ρε φίλε. Ωραία, εγώ πάω με τη δική του σκέψη. Το 80% ρε Χρήστο της πόλης. Το 80, 78 υπάρχουν και άλλοι. Ωραία. Το 78. Πέρασε με λίγο, δύο δευτερόλεπτα. 78, 80 θα σου πω. Ρε, 80. Δεν θέλω, ναι. Ένα 1,5 εκατομμύριο δεν είναι περίπου η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Το 80% ναι, είναι ένα 200. Ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος νταπλούχος που μας λέει, ξέρω εγώ, τα καλύτερα της ιστορίας του. Έτσι. Πώς δεν έχει καθημερινή εφημερίδα και έχει μία που βγαίνει μία φορά τη βδομάδα με το 1,200. Για ποια εφημερίδα λες τώρα. Πότε βγαίνει. Για τη Φόρτσα λέει. Πότε βγαίνει. Βγαίνει καθημερινή. Ναι, δεν το βγαίνει όποτε παίζει ο ΠΑΟΚ την επομένη. Δύο φορές τη βδομάδα. Δηλαδή, γιατί ο Άρης πότε βγάζει την Άρη. Ο Άρης είναι, είναι το 18% της πόλης που είναι πέμπτη θέση. Ναι. Δεν είναι ο ταμπλούχος με το 80% με το 1,200. Απάντησε ρε φίλε. Απάντησε. Για τον ΠΑΟΚ το παίζουν και άλλες εφημερίδες. Χρήστο δεν ξέρει να απαντάς. Συγγνώμη που το λέω. Από τη στιγμή που έχει μπει το ίντερνετ στην εποχή μας, από τη στιγμή που όλοι μας έχουμε κινητά. Για τον Άρη δεν ισχύει το ίντερνετ, μόνο για τον ΠΑΟΚ ισχύει. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Βλέπεις Χρήστο πως με καπελώνει. Να το παραδέχτηκε ο Μιχάλης. Λοιπόν, από τη στιγμή που τα πάντα ρε Χρήστο, δηλαδή βγάζω από την τσέπη μου το κινητό και μπορώ να δω τι γίνεται τώρα στην Αυστραλία. Μπορώ να μάθω τι γίνεται στο Kansas City. Μπορώ στο Manhattan να μπω με το κινητό μου σε μια ταράτσα και να δω. Από τη στιγμή που μπορώ να ενημερωθώ τα πάντα, μπράβο, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει καθημερινή εφημερίδα, είτε είναι του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού κτλ. Εντάξει, αυτό. Χρήστο, ωραία. Για το Σόλτσιερ. Δύο πραγματάκια να πω και θα κλείσω. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πέρασε να πήρε. Τις μάτισε τον γκολ με τη Λίβερπουλ, δεν ήταν φάουλ. Φάουλ, είπα, είναι απίστευτος ο άνθρωπος. Ναι, αλλά της Λίβερπουλ τον γκολ με τη Λέστερ το πέναλτι δεν βγήκε ο Τι ναι, λες ρε, ποιο ναι, ρε, ποιο ναι. Φάουλ, το παραδείχτηκε. Ποιο ναι, τι λες. Ο άνθρωπος είναι αντικειμενικός. Σε ανακηρύσω ακροατή της ημέρας. Ποιο τι ναι, τον δίνεις πάτημα τώρα αυτό. Ποιο ναι, ρε. Στην Αγγλία αυτό είναι φάουλ. Άλλο λέω, ρε, ο Κλόπ είπε αυτό. Με το μάτι με τη Λέστερ, γιατί δεν είπε με φάντασμα πέναλτι κερδίσατε. Ρε, στον Κλόπ ανηματέρ είναι, ποιο Κλόπ, ρε. Δεν το είδα, κύριο. Βρε το γκεσταπίτι ρε, τον Κλόπρε. Του βγήκαν τα έστικτα, του βγήκαν. Θέλω να μου βρεις, αν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο υπάρχει τρεις φορές με την ίδια ομάδα να έχει πάρθει κύπελο και να είναι ο ίδιος ο νικητής. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ, τρία κολλητά. Δεν πρέπει να υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρω τρεις φορές μας τα κουβάλες ο Μάνταλος, αυτό μπορώ να σου το πω. Δεν υπάρχει, όχι. Όχι. Λέω σε άλλη Μάντα χώρα να υπήρχε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει με την ίδια ομάδα τρία συνεχόμενα χρόνια να το πάρει μια ομάδα και να παίζει, ας πούμε, πάω ΚΑΕΚ τρεις χρονιές και να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Μέχρι εδώ. Δεν υπάρχει. Και ένα τελευταίο, Τάσο, τελευταίο και κλείνω. Τώρα θα πάνε οι Ολυμπιακοί, θα πάρουν εισιτήρια για το Μόναχο, έτσι. Ναι. Ωραία. Δικαιούνται. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μέσα στη Σλόβα και μπήκαν μέσα στην κερκίδα εκεί και είχαμε θέματα. Εμένα ποιος μου λέει τώρα ότι μέσα στην κερκίδα του Ολυμπιακού με στο Μόναχο που είναι οι μπάτσοι και αρχίζουν και τους σαπίζουν. Παίζει και αυτό. Τα πάντα παίζουν, αδερφέ. Ναι, και μετά θα αρχίσουν να κλαίγονται εδώ μέσα. Άντε, καλή Ανάσταση. Άντε, γεια. Να είσαι καλά. Καλά Χριστούγεννα. Γεια σου, Χριστάρα, γεια. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Πάμε στον Άρτο Χρήστο τον Κιώση. Δεν έχει άλλη γραμμή. Κάνουμε τον break. Είπαμε, μην τηλεφωνείτε. Μετά το break, 3-4 λεπτάκια θα κρατήσουμε.
Μπορείτε να ξανατηλεφωνείτε στο 2310-287-38. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για να μην έχετε παράπονο. Μισό δευτερόλεπτο. Γκένγκ Λίβερπουλ 0-1. Σάλτσμπουργκ Νάπολη 0-1. Ίντερ Ντόρτμουντ 1-0. Σλάβια Πράγα Μπαρσελόνα 0-1. Μπενφίκα Λιόν 1-0. Και Λίλ Βαλένθια κουλουράκια Δυτική Θεσσαλονίκη. Break, ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό τη εκπομπή σε ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Χρήστο και όσοι είπαμε στη ρύθμιση του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ. 23-10, 27 και 3 οχταράκια. Θα περάσουμε στι γραμμέ γιατί περιμένουν οι φίλοι μα αφού ακούσετε κάτι σημαντικό. Κοντά μα είναι άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομή πετρελαίου θέρμανση στο Γλυκίδι Ισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σα δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς στο 2310-611-256. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη βρίσκεται το πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρέλαιου θέρμανσης στο Γλυκίδι ΣΑΚ. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και το κομμωτήριο ανανέωσης είναι κοντά μας. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Ανδρέα Παπανδρέου 225 το κομμωτήριο ανέωση. Η φίλη μας η Πόπη με τα χρυσά της τα χεράκια σας κάνει κουκλάκια εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Πάμε στους φίλους. Πάμε στους φίλους που είναι στην αναμονή ήδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είχατε προηγουμένως μια συζήτηση για την εφημερίδα Τα Σπορ του Βορρά, δεν είναι? Για πολλές είπαμε, Σπορ του Βορρά. Ναι. Του... Μιλάμε ναι. συγκεκριμένα για τα Σπορ του Βορρά. Ναι. Ότι ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ, δεν είναι? Επί το πλείστο. Επί τι... ναι. Κατά 80%. Λοιπόν, έχω κάτι να πω όμως που ίσως ας πούμε ναι. δεν μου κάθισε καλά εκείνη την εποχή. Σας ακούμε. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιξε στην Αθήνα για με Ρεάλ και μια Ιταλική και τη Λιμούζ, στους τελικούς, στο Final Four. Α, στο Final Four της Αθήνας, του ΣΕΦ, ναι. Λοιπόν, έγινε τι έγινε εκείνη την ημέρα, πώς έχασε ο ΠΑΟΚ. Την άλλη μέρα τα Σπορ του Βορρά γράψανε το εξής. Διαιτητής ήταν ο Ρέμς, από τη Σλοβενία. Ναι. Λοιπόν, γράψανε ότι ο Ρέμς, η μαφία έβαλε το Ρέμς και ευνόησε την Ιταλική ομάδα. Ναι. Έτσι είναι? Δεν το θυμάμαι αν το έγραψα, να μην λέω. Ναι, ακριβώς, γιατί δεν το θυμάστε γι' αυτό. Λοιπόν, ότι ευνόησε ο Ρέμς την Ιταλική ομάδα γιατί τον έβαλε η μαφία, ακριβώς επιλέξει. Ναι. Μπορείτε ας πούμε να πάτε στο αρχείο και να το βρείτε οπουδήποτε. Πιστεύουμε, λοιπόν, πιστεύουμε, ναι. Που θέλω να καταλήξω. Ότι την άλλη μέρα έπαιξε η Ιταλική ομάδα με τη Λιμός. Και κέρδισε η Λιμός. Και κέρδισε η Λιμός. Δηλαδή πάλι... η μαφία η Ιταλική ναι, ήταν δεν υπήρξε, για... δεν ναι, ναι. Ήταν μόνο για τον ημιτελικό προφανώς. Ναι, ναι προφανώς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ακριβώς εκείνη την ημέρα ή την προηγούμενη είπανε παράγοντες του, δεν θυμάμαι, του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ποιος ήτανε, ότι το κύπελο θα το φέρουμε εμείς πρώτοι στην Ελλάδα. Έτσι. Έτσι επιλέξει. Ναι. Εμείς θα φέρουμε το κύπελο. Λοιπόν, ναι. Το... τι θέλω να πω. Για το κύπελο είπατε, το είπε ο Ολυμπιακός Συμπαθητικός, το φέρουν αυτή στην Ελλάδα. Ναι, δεν, ναι. Δηλαδή δεν προβληματίζει αυτό το πράγμα. Και από ό,τι υπόθηκε μια φορά ακόμα σε ένα πάνελ πρόσφατα, ναι. Δηλαδή πριν 2-3 χρόνια από ό,τι ήταν, σε σύγκριση με το παλιότερο, ήταν προσκεκλημένος αυτός που είχε τα Σπορ του Βορρά. Ναι. Και του είπε κάποιος ότι λέει είχες περισσότερο με τον Παναθηναϊκό σχέσεις. Mm. Yeah. Και λέει, ναι, λέει γιατί τότε λέει, ήταν αντίπαλος ο Ολυμπιακός κλπ. Πού καταλήγουμε? Πώσε? Πού καταλήγουμε, λες, στο διατάφτα. Θέλω να καταλήξω ότι τα Σπορ του Βορρά, το λέω τώρα με... και με μπορώ να πω και με κάποια σιγουριά. Μάλιστα. Και με τους τίτλους που είχε όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τις ομάδες ας πούμε της Αθήνας κλπ. Πάντοτε είχε κάτι τίτλους που προκαλούσε, δηλαδή με τα αυτά που θα γίνει αυτό θα γίνει το Α, το Β. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ας πούμε τα Σπορ του Βορρά με έναν τρόπο δικό τους ήταν υποστηρικτής των συμφερόντων του ΠΑΟΚ. Ωραία. Εντάξει, ακούστε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή σαν
διευθυντής στο σπορ του Βορρά εκεί πέρα, δεν έπρεπε αυτό το πράγμα να επεκτάσει, ότι ας πούμε δεν ήταν εκείνη την εποχή που έχασε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, που ας πούμε παρότι ήταν, είχε ιτηθεί από την Ιταλική, ναι, και εντάξει, τα, Ρεάλ, είπα, οποία... τα είπαμε αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ακούστε και η άποψή σας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 23-10-287-38 για 10 λεπτά και ακόμα θα είμαστε εδώ πέρα. Καλησπέρα. Φοβερή εκπομπή. Μέχρι και το Διακογιάννη βγάλατε να μας πει για τα σπορ του Βορρά. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Τι να πω. Έγινε 1-1 η Νάπολη. Έμοιαζε η φωνή. Έγινε 1-1 η Νάπολη. Ναι. Θα ήθελα ένα γκολ στο δεύτερο μήνα. Ναι. Έβαλε ο Μπατζαουί. Σόπα. Ο Μπατζάρης. 1-1 έγινε στα καθομένα. Ανέβηκε ο Άγιαξ. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Είσαι καλός. Είμαι καλός, αλλά στο 88 μας έστειλε ο Βέλγος. Καλός. Άμα γίνεις και ΠΑΟΚ, θες ακόμα καλύτερα. Αυτός ο Παντζάρης, ο Βέλγος, μας έστειλε. Για 5 λεπτά έγινες στη ζωή σου, ΠΑΟΚ. Για 4 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Μπράβο, Ρεζάκο. Εγώ ποτέ δεν έγινε. Ούτε για μισό λεπτό. Δεν έγινε, ζήτησα να γίνω. 4 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Σου που το λες. Που το 100 φορές θα αφήσω να μιλήσει. Ποιος είναι? Φόδωρος. Φόδωρος είσαι, sorry φίλε. Ναι, περιμένω. Περίμενε λίγο. Που λες Τάσο. Από Γερμανία να σας ακούμε. Τι να κάνω. Παίρνει από Γερμανία. Ευχαριστούμε που μας άκουσες. Πάμε στον επόμενο. Αυτό δεν μας παίρνει μετά. Μας φαίνει ψεύτικα δώρα. Θα δεις το κινητό. Ναι ρε κουφάλες, τι κουφάλα είσαι. Λοιπόν, πάμε στην κόκκινη προπαγάνδα. Τι γίνεται ρε Σιτάσο και Ζάχο, παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, ξαφνικά ο αθλητικός δικαστής καλεί άκουσον. Ναι, τι έκανε. Για το πάρτι, για τις άσημνες φωτογραφίες, χειρονομίες και το πώς πανηγυρίσαν τέλος πάντων. Ποιος. Τους καλεί ο εισαγγελέας για ένα άσχετο εξωγηπαιδικό. Λέγανε κάτι συστήματα ρε παιδί μου, ναι, πανηγύρισαν και λέγανε συστήματα. Τι τα λέγανε έξω. Στα μπουζούκια ήταν, πού ήταν στα μπουζούκια, πού ήταν. Στα μπουζούκια, ναι, κάπου. Ο Βράνιες ήταν, ο Λιβάγια και κανένα δυο ακόμα. Είναι τυχαία, παίζει με τον Ολυμπιακό. Είναι στη δικαιοδοσία. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, έχει βγει δημοσίευμα ότι ο Μελισανίδης έχει φάει με τον Καραμαλή και θέλει να αφήσει μέχρι το τέλειο του 19 την ΑΕ κτλ. Το είπα χθες αυτό. Ένα κλίμα, ναι, τυχαία, όταν παίζουμε τον Ολυμπιακό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ότι εγκαταλείπει την ΑΕ και ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι το τέλος του 19 να αποτελεί παρελθόν από την ΑΕ ο Μελισανίδης, επειδή τον κυνηγάνε οι Αμερικανοί για την υπόθεση με την Αιτζία, ρε παιδί μου. Ναι, και τώρα το θυμηθήκαμε πριν παίξει με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το δημοσίευμα ποτέ. Εσύ τώρα τι περιμένεις τώρα, η ΑΕΚ να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Αυτό περιμένω, ρε Σιτάσο, γιατί. Όσο έκοψε ο Άρης, όσο έκοψε ο φορμαρισμένος Άρης που έριξε 4 στο Βάζελο και πήρε χ στην Τούμπα, ο παθιασμένος. Ο Πάο πήρε χ στην Τούμπα. Ο παθιασμένος, εσύ έπεσε στην Τούμπα και μακύρωσα καθαρό γκολ. Σε 97 έχασα και 7 ευκαιρίες για να σε κερδίσω. 7 είναι ο αριθμός σου ψεύτη. 7 φορές πέρασε σέντρα, 7 ευκαιρίες έχασε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Έλα, μίλα και εσύ λίγο. Όσο λοιπόν έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό ο συμπολίτης, άλλο τόσο θα κόψει και ο συμπολίτης του Ολυμπιακού. Εσύ είσαι ο Μαδάρα, όλο νίκες θα κάνεις, μη στεναχωριέσαι. Πάμε και στα αθλητικά τώρα, στα δικά μας. Έχει την εποχή του Άμπελ Φερέιρα. Παιδιά, η ομάδα φορμαρίστηκε. Δεν ξέρω αν το είδατε όλοι, αν το καταλάβατε. Δεν το είδαμε. Έχει τρεξίματα, εσύ δεν το είδες γιατί έχεις και κόκκινα γυαλιά. Τους είδα στην Τούμπα, τον Άμπελ Φερέιρα. Μη στεναχωριέσαι, θα το ξαναδείς. Θα το ξαναδώ, γιατί δεν θα το ξαναδώ. Θα σου πω τα κάλαντα. Ετοιμάζω τα κάλαντα, 4 Ιανουαρίου είναι. Θα σου τα πω τα κάλαντα. Μέχρι τότε νίκη δεν θα κάνεις. Από τότε και μετά. Άμα δεν κάνω μέχρι τότε νίκη, τότε είναι που είναι άσο ημίχρονο τελικό. Τότε είναι. Ακόμη πιο εύκολο θα είναι. Θέλω να παίζεις. Θέλω να παίζουμε έτσι, να με παίζεις στα ίσια, με τα δίνεις. Τι θα παίζεις στραβά. Και τον μπαμπά σου βάζει τον κόλτο. Μια χαρά είμαστε. Ωραία. Άστους, έτσι βγάζανε και πέρσι γλώσσα. Τι γλώσσα. Την 7η αγωνιστική. Γλώσσα ψάρι. Καθαρίζει πολύ, πραγματοποιούνται τα όρια. Δεν λέω τέτοια. Και πήγε ο μπαμπάκας. Εγώ λέω θα κερδίσουμε. Ο Αλέξανδρος ο πατέρας. Στο 82, χλάτς βαντάμ, χλάτς βαντάμ. Αλλά στην Τούμπα, νο χλάτς βαντάμ, νο χλάτς στην Τούμπα. Νο χλάτς, τρία μάτς, νο χλάτς. Ο Μαστραπάς, είδες το ρήμα. Ο Μαστραπάς του πρωταθλήματος, δεν χρειάστηκε να σου δεν χρειάστηκε, δεν ήθελε. Στην Τούμπα. Ακούς, δεν ήθελε. Που και εκεί, όχι δεν ήθελα, δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε, λέω. Αντιθέτως, χρειάστηκε στη βοήθεια της διαιτησίας. Ποιο? Υπό τις ευλογίες του Ολυμπιακού. Πότε, με goal offside του Βέλεθ. Να πάρει το χ. Χλατ! Νο χλατ! Αλλά το χλατ στην 7η αγωνιστική. Που χειροκροτήθηκε ο ΠΑΟΚ και μπράβο στους φίλους του Άρη που το χειροκρότησε για την δικαιότατη νίκη. Ωραία πέταλου. Ναι, μέσα στο... Άσον άνθρωπο θα μιλήσει ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβες, έτσι πουλάνε, βγάζουν γλώσσα.
Και φέτος ξέρεις ποιο θα πάει. Θοδωρέ. Εγώ περιμένω να πάρω σειρά. Εγώ δεν μιλάω, αυτός μιλάει. Ο Λεχ Βαλέσα του ποδοσφαίρου, του ΠΑΟΚ θα πάει. Και θα τους εγώ αυτός μιλάει. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Ναι, δεν κατάλαβα. Τσινάσπα. Είδες. Έλα, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου, λέγε Θοδωρή. Λοιπόν, πάμε για τον παίκτη, το χάφ αποκάλυψη του πρωταθλήματος, τον Γιώζιπ το Μίσιτς, ο οποίος, να ευλογήσουμε τα γένια μας, είναι πολύ καλός παίκτης. Ήταν ο Σαχόφ σε μια ταχύτητα πάνω, τάσος θα έλεγα το καλοκαίρι και το βλέπεις τώρα. Είναι ο άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός αθλητής, έξυπνος παίκτης, καλό εξάρι, το οποίο έχει όλα τα στοιχεία, πρέπει να έχει ένα οχτάρι, αλλά αν παρατηρήσεις τα σπρίτ του, ας πούμε, στο 85, σε αντεπίθεση πίσω έχει τρέξει αυτός και τα δύο center back. Έχει για να κόψει και την μοναδικότητα πίσω. Να δίνει πολλά φάλτσα στην μπάλα. Το είδαμε στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Έχει καλή κάθετη. Έχει τα πάντα αυτό το παιδί. 2-2-2-2-3-2-2 και 2-3-2 σκορ και 1-2-3. Ο Γιώργος. Κατάλαβες. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους κυρίους που εγκατέλειψαν το καράβι και ο Μίσιτς. Βλέπεις, περίμενε να έρθει η στιγμή του να πάρει την ευκαιρία. Και ο Στοχ, ρε φίλε, ο Στοχ, ολόκληρο Στοχ, περίμενε να έρθει η ευκαιρία να παίξει δεκάδα και να αποδείξει το ποιος είναι. Καταλάβατε κύριε Μελιόπουλε, που πηδήξατε από το καράβι και παρακινείτε και παιδιά νεαρούς για να σκοτούν να φύγουν από το ποδόσφαιρο επειδή εσείς δεν την αντέξατε κύριε Μελιόπουλε. Ξεγοβιασμένος τώρα βράδυ, έτσι δεν λέει. Άστο και τη συνέχεια. Με κατάλαβες, ολόκληρο Στοχ περίμενε στον μπάγκο. Ο Μίσιτς, ποιος άλλος περίμενε, ο Γιαννούλης, δεν έφυγε ιδανικός. Παλαιότερο ο Θανασιάδης, ο Κλάους. Πιο παλιά ο Σαλπικίδης, ο Δημήτρης. Το μάθα απέξω. Ναι, δεν πήγανε ρε φίλε, τι να κάνουμε δηλαδή. Ποιος είσαι εσύ ρε Μελιόπουλε δηλαδή που θα σηκώσει κεφάλι μπροστά στο πάγο και το κατάλαβα. Θοδωρή, ευχαριστούμε που μας άκουσες. Και δικαίωμά σου, έτσι. Ευχαριστούμε που μας άκουσες. Δεν μιλάμε, εντάξει, είπε κάτι το παιδί. Δικαίωμά σου και καλά έκανες, έτσι. Οκ. Okay. Αλλά μην παρακινείς και τους υπολείπους για να βρεις το δίκιο σου. Δεν έχεις κανένα δίκιο. Θα καθόσουν να δούλευες, θα ερχόταν η ευκαιρία σου γιατί όλοι παίρνουν τις ευκαιρίες στον πάγο μέσα, το βλέπετε. Και αν ήσουν καλός, θα έπαιζες. Αν δεν ήσουν καλός, θα ξαναεπέστρεφες στους Κρήτες Ξάνθης, να πούμε. Άντε πες και σε μια συλλαβή να σε κλείσουμε. Τι να πω, έχει άλλη γραμμή να κλείσω. Γιατί έχω άδικο, δεν έχει άλλη γραμμή. Όχι, τελευταίος, γιατί, τελευταίος. Δεν παίρνουμε άλλες γραμμές, παραπέντε. Ναι, δεν έχει, κοίταξε να δεις. Συγγνώμη, διαφωνείς σε κάτι. Έχει. Και έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να είσαι καλός εργάτης, να δουλέψεις πολλά χρόνια για να μπορέσεις κάποια στιγμή να αναρριχηθείς. Πώς θα γίνει. Δεν είσαι το σούπερ ταλέντο, σούπερ στάρ βραζιλιάνος που έρχεσαι και μπαίνεις από τα 16 μέσα. Πρέπει να τιματώσεις τη φανέλα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή με συγχωρείτε φίλε τώρα, ο Ζαμπά που τρώει πάγκο, ο Ζαμπά που έχει 20 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα, έτσι, που τρώει πάγκο τόσο καιρό, γιατί δεν είναι καλός και καλά κάνει. Εννοείται. Και τρώει πάγκο. Τι πρέπει να κάνει, να σκοθεί να πάει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Όχι ρε φίλε, να δουλέψει, να παίξει καλύτερα και να κερδίσει τη θέση του. Α, γεια σου. Πώς θα γίνει. Όπως και να έχει φίλε, όταν λες ότι έχω δύο εισάξεις σε δεκάδες, αυτό εννοείς. Όταν ο Χατζηγιοβάνης δεν έτρωγε πάγκο τόσο καιρό. Ο Χατζηγιοβάνης δεν έτρωγε πάγκο τόσο καιρό από το Δόνι. Ο Χατζηγιοβάνης. Που σκόραρε κιόλα. Όταν δεν παίζει τόσο, γιατί να παίξει μέσα όταν δεν κάνει. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Για τώρα ποιο το προσιλήθησε το παλικάρι, το Μελιόπουλο και τα βγήκε και τα είπε όλα αυτά και δεν ξέρω. Ήταν, για μένα προσωπικά κατέστρεψε την καριέρα του. Ακριβώς. Σε μένα πόσο με αγγίζει αυτό το πράγμα. Η επιλογή του είναι. Αυτό θα το μετανιώσει. Τέλος. Εμείς βλέπουμε τώρα το πρωτάθλημα, εγώ βλέπω φίλε τον ΠΑΟΚ, όχι να, η ομάδα δεν μπορεί πλέον να μας πλησιάσει εύκολα στο επιθετικό transition, δεν μπορούν να μας κρατήσουν χαμηλά στο σκορ και αρχίζει και η άμυνα και γίνεται και καλύτερη. Οι παίκτες επιτέλους απολουτσεσκουπίθηκαν, δηλαδή έφυγε αυτό το ότι είμαι δεμένος με τον προπονητή και τα λοιπά, γιατί το είχαμε αυτό όπως και να έχει μέχρι τώρα. Τώρα πέρασε ο χρόνος, γιατρεύτηκαν λίγο οι πληγές, μπήκαν στη ρέγουλα, καταλάβαν ποιος είναι προπονητής τους, καταλάβαν ότι δεν πρόκειται να φύγει, ότι αυτός είναι. Ωραία. Και παίζουν φίλε μια πάρα πάρα πολύ ωραία μπάλα. Παίζει πολύ ωραία ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ και μόλις ανεβάζει στροφές σε αυτά τα 10-15 λεπτά με την επιθετική τετράδα πεντάδα που γίνεται μαζί με τον Γιαννούλη μπροστά όταν βγαίνει, είναι ικανός, δεν μπορεί η ομάδα να το σταματήσει εύκολα. Δεν βλέπω δηλαδή η ομάδα να μπορέσει να μας σταματήσει εύκολα. 4 Ιανουαρίου. Να σε καλά, Θοδωρέ. Καλά, κορυδεύεις εσύ σου.
πια από δίπλα. Ιανουαρίου. Μούμια. Τέσσερις Ιανουαρίου. Θα το φέρεσαι καλά το Ζάχο. Αρχιμηνιά και αρχή χρόνια. Με το που ήρθε ο Ζάχος και κάναμε εκπομπή, πήραμε δέντρο, ένα χρόνο με το Ζάχο εκπομπή, double πήραμε. Και αρχή, και αρχή καλός μας χρόνος. Βέβαια έρχεται και 10 δίπλα, καλά το είπα. Έρχεται ο Στοχ και είναι μόνος. Τι έκανα? Σταμάτησες. Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Θα έρθετε χάρη, λαού παιδιά. Καμιά 20 βαθμούς το ψάχνω, το ψάχνω. Δεν μας πειράζει. Τι να σε πειράζει. Τώρα που έγινε η ρητσίνα Μαλαματίνα στον Άρη, το κατάλαβαμε. Το μάτς χρονιάς τέλειωσε. Φέδων, Φέδων, κλείστον, κλείστον Φέδων. Πολύ ώρα μίλησε. Γεια σου εδώ, Δωρε. Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και τους Τάσο και τους τελευταίους. Ξεκίνασε. Με βασικούς υποστηρικτές, Πορκίτο Ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο Πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μένουμε πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνση και delivery 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Αν θέλετε να καραγουστάρετε εσείς και η παρέα σας ψαροταβέρνα και σπέσια θαλασσινά, σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, μοναδική περίπτωση είναι να πάτε στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε λοιπόν με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματα της ψαροταβέρνας Καρεκλάς. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφες καψάρια, γαριδάρες και τα σπέσια λαχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκλεκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Η ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην Θεμιστοκλή Σοφούλη 76, δίπλα από το Σάρκ στην Καλαμαριά, και τηλέφωνο για να κλείσετε τραπέζι θα το σηκώσει ο φίλος μας ο Βασίλαρος, είναι το 2310-413-230, επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Βιαστείτε μόνο, γιατί γίνεται πανζουλισμός στον φίλο μας τον Βασίλη με την ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Να ευχαριστήσουμε και τη Μάζδα Μανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης είναι η Μάζδα Μανατίδης. Στα αυτοκίνητα Μάζδα είναι η εξειδίκευση, κύριε Τρέγια. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του, ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Μανατίδης, το Μάζδα έχει το μάστορά του. Παπάφη 205, η διεύθυνση και τηλέφωνο 2310-924-931. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ όλους φίλους ακροατές του Λίμπερο και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Κοντά σας ήταν ο Ζάχος Ντρούλινγκ, ο Τάσος Τρέγιας και ο ηχολήπτη μας ο Χρήστος ο Κιώσης. Ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός, γιατί να είμαστε το ραντεβού μας για νέα εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα αύριο εδώ στις 9 το βράδυ. Ακολουθεί σε λίγη ώρα από τώρα η εκπομπή Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μείνετε συντονισμένοι στους 107 και 4 των FM από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.